Καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Λίμπερο 107,4. Εδώ είμαστε. All About Aris on Air. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7, όπως κάνουμε καθημερινά. Χρήσανθος Τσαλτίδης και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, με τον Χρήστο Κιώση στην ρύθμιση του ήχου. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526, τουλάχιστον για την πρώτη ώρα της εκπομπής, μηνυματικά θα τα λέμε. Σε μια νέα εβδομάδα που ξεκινάει και περιμένουμε να δούμε τι θα μας φέρει μετά από την εκνευριστική, είναι η αλήθεια, από ένα σημείο και μετά, η ηρεμία που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα, χωρίς κάποια εξέλιξη, με επαφές βέβαια που γίνονται από τους ανθρώπους του Άρη όσον αφορά το ποδοσφαιρικό τμήμα με το βλέμμα στην επόμενη μέρα, αλλά όχι κάτι οριστικό, με μια ΠΑΕ που κρατάει κλειστά τα χαρτιά της και περιμένουμε να δούμε αν αυτή την εβδομάδα θα έχουμε κάτι περισσότερο, είτε όσον αφορά τις αποχωρήσεις, είτε όσον αφορά τις αφήξεις στον Άρη. Εν τω μεταξύ, από το πρωί βρίσκονται στο Κλεάνθης Βικελίδης οι άνθρωποι του ΣΟΕΦΑ, το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, το οποίο τσεκάρει εξονυχιστικά όλους τους χώρους του γηπέδου, ενημερώνεται για όλες τις εργασίες που θα πραγματοποιηθούν, κάνοντας έτσι και μια αυτοψία σε αυτές που έχουν γίνει ήδη και παίρνοντας ενημέρωση για όσα θα ακολουθήσουν, και περιμένουν οι άνθρωποι του ΑΚ να ακούσουν τυχόν παρατηρήσεις, με συγχωρείτε, τυχόν διαφοροποιήσεις που ενδεχομένως χρειαστεί να κάνουν στο Κλεάνθης Βικελίδης, με φόντο τα προκριματικά του Europa League, που εντάξει εκεί είναι κάπως πιο ελαστικά τα πράγματα όσον αφορά το γήπεδο, αλλά αν ο Άρης, πρώτα Θεός και είναι ευχή όλων μας, φτάσει μέχρι τα play-off και τους ομίλους του Europa League, εντάξει εκεί οι απαιτήσεις αυξάνονται, θα πρέπει όλα να είναι στην εντέλεια και όπως τα θέλει η UEFA. Αν δεν έχει ολοκληρωθεί η ενημέρωση των ανθρώπων της Ομοσπονδίας μέχρι τώρα, θα ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία μέχρι το απόγευμα. Θα υπάρξει ενημέρωση και από την ΠΑΕ για το τι συζητήθηκε και ποια είναι έτσι τα πρώτα συμπεράσματα των ανθρώπων του ΣΟΕΦΑ, και αναλόγως ο Άρης θα προχωρήσει και όπως έχουμε πει και άλλη φορά, με στόχο το γήπεδο να είναι έτοιμο μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Αυτό το οποίο βέβαια περιμένουμε όλοι είναι και την επιστροφή του Θόδωρου Καρυπίδη στην Θεσσαλονίκη από την Κίνα, που βρίσκεται τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Η δικιά του παρουσία στην Ελλάδα θα σηματοδοτήσει και τις όποιες εξελίξεις υπάρξουν για το αγωνιστικό, και όχι μόνο, αλλά το αγωνιστικό βρίσκεται σε πρώτο πλάνο αυτή τη στιγμή εν ώψη της επόμενης μέρας. Μέχρι την Πέμπτη ο ισχυρός άνδρας των Κεντρικών Μαύρων θα βρίσκεται στην Ελλάδα και θα έχει συναντήσεις και επαφές με τους συνεργάτες του, με τον Κωνσταντίνο τον Διαμαντόπουλο, τον άμεσο συνεργάτη του αυτή τη στιγμή στην ομάδα, ο οποίος επέστρεψε χθες το βράδυ από το ταξίδι του στο εξωτερικό, και θα ενημερώσει φυσικά τον ισχυρό άνδρα της ομάδας για το αποτέλεσμα αυτών των επαφών που έχει κάνει με ομάδες, που έχει κάνει με ποδοσφαιριστές για τους οποίους ο Άρης ενδιαφέρεται, και μάλιστα με κάποιους από αυτούς βρίσκεται σε συζητήσεις, ώστε μετά το Σούντγκρεν να πάρουν σειρά και άλλοι παίχτες οι οποίοι από το ερχόμενο καλοκαίρι θα φοράνε τη φανέλα της ομάδας. Η επιστροφή του Καρυπίδη λοιπόν θα δρομολογήσει τις εξελίξεις στον Άρη. Είχαμε πρώτα την επιστροφή του Κωνσταντίνου του Διαμαντόπουλου. Θα ενημερώσει τον Καρυπίδη για τις επαφές που είχε τα τελευταία 24 ώρα στο εξωτερικό όσον αφορά την ενίσχυση της ομάδας. Να αποκλείεται μάλιστα να πραγματοποιηθεί, αν όχι μέσα σε αυτή την εβδομάδα, το πολύ μέχρι τις αρχές της επόμενης, και μια συνάντηση, ένα ραντεβού του Καρυπίδη με τον Διαμαντόπουλο και το Σάββατο Παντελίδη, προκειμένου να αποφασίσουν ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις τους. Ο Σάββατος Παντελίδης, ο οποίος και αυτός τις τελευταίες μέρες απολαμβάνει τις διακοπές του, κάποιες στιγμές ξεκούρασης στο εξωτερικό, συγκεκριμένα στην Κούβα, δεν είδα καλά, από μια ανάρτηση την οποία πραγματοποιήσει στα social media ο προπονητής του Άρη. Θα επιστρέψει και αυτός με το καλό, έχοντας γεμίσει έτσι κάπως τις μπαταρίες του. Θα τα βάλουν κάτω. De Spain φέρνει ο Άρης. Ρολάντο De Spain στην Κούβα. Ο Σάββας Παντελίδης, μια χαρά. Καλά και νερό βρήκα εδώ, ωραία. Και ένα ποτηράκι. Ωραία. Συνέχισε, φίλε, καλά τα λες, ακούω. Μπαίνεις την ώρα της εκπομπής, ναι, μπαίνεις την ώρα της εκπομπής, με αποσυντονίζεις. Έκλεισε τα ραντεβού. Που έπρεπε να κλείσει εσύ. Τι να κάνω, φίλε. Κάποιος πρέπει να είναι και παραγωγή της εκπομπής, το ούζο της εκπομπής εδώ πέρα. Έκλεισε τα ραντεβού. Εγώ έκλεισα για αύριο. Τι. Τετάρτη, Πέμπτη. Τετάρτη, Πέμπτη έχουμε κλείσει.
Ποιο... Έχουμε. Έχεις. Α, έχουμε. Ωραία, έχω κλείσει εγώ για αύριο. Τετάρτη. Για την Πέμπτη. Ευτυχώς, Τετάρτη έκλεισα δύο γυναίκες εγώ. Τι δύο γυναίκες. Δύο γυναίκες. Θα έχουμε εδώ πέρα γυναικείες παρουσίες. Και τις δύο σωστούς. Η μία εδώ. Η μία εδώ, αυτή που συζητούσαμε. Όχι. Όχι. Σε τηλεφωνικά. Η ωραία θα έρθει στο στούντιο να βγει φωτογραφία μαζί μου. Η ωραία κατεβαίνει Θεσσαλονίκη. Φυσικά. Περιφέρεια. Όχι. Α. Αυτός τίποτα, όχι. Αυτός θα βγει με τον αυριανό. Υπάρχει με τους παίκτες. Υπάρχει μια διαφορά ύψους με τον αυριανό. Θα είστε καθιστή. Είναι η αλήθεια. Έλα, λοιπόν... Είναι η εβδομάδα των υποψήφιων αυτή. Είναι εβδομάδα εκλογών. Πρέπει όποιος, για μας όποιος είναι αριανός και έχει τη διάθεση να τον φιλοξενήσουμε, τα μικρόφωνα μας είναι ανοιχτά. Όπως κάνουμε και την προηγούμενη εβδομάδα, άλλωστε. Μας καλεί και τον φιλοξενούμε. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Και πολύ καλά κάνουμε. Βέβαια. Ήρθε λοιπόν ο Χρήστος, πάω στην ώρα, θα πάω στο break σιγά σιγά. Ναι. Εντάξει. Να γνωρίσει ακόμα, έχει ακόμα 4 λεπτά για τον break. Πάμε. Έχει 2 λεπτά. 4 το κάνω εγώ. 2. 4 το κάνω εγώ. Εδώ πέρα η θύρα 7. Η θύρα 7 αυτή είναι, αυτή είναι η πάγκη. Δίπλα στον πάγκο. Κερκίδα. Μπινελίκη. Τι κερκίδα. Λέει η ανάρτηση του κ. Παζαρτζίδη. Σήμερα το πρωί με εντολή του Προέδρου επεκτείνουμε τη θύρα 7 κατά 600 θέσεις. Ναι. Καταργούνται όλα τα κάγκελα. Και προχωράμε στην κατασκευή μιας κερκίδας που θα αγγίζει τον αγωνιστικό χώρο. Τα σκέφτηκε αυτά ο Θοδωρός Καρυπίδης. Έχει γράψει από κάτω, μάλιστα, έχει κάνει σχόλιο. Σχολιάστε να έρθει τον κύριο Παζαρτζή, ο Θοδωρός Καρυπίδης, ότι μη χάνετε ούτε λεπτό, σας βλέπω από την Κίνα. Στο Άρης Πάουκ, δηλαδή, θα είναι εκεί πέρα χωρίς κανένα. Στο Άρης Πάουκ, Χρήσαν, θα είναι ένα θέμα, αλλά στο Άρης Πάουκ μπορεί να υπάρχει και διχτάκι. Mm. Λέω εγώ, μπορεί να τοποθεί κάποιο ειδικό. Αν μπει το διχτάκι. Μπορεί να τοποθετηθεί κάποιο ειδικό δίχτυ ασφαλείας. Αγγλία δηλαδή θα γίνει το κλειδί. England. Ναι, ναι. This is England. This is England, ναι. Μάλιστα. Ωραία πραγματάκια γίνονται. Ωραία πραγματάκια. Η θα, 9, θα γίνουν. Η 9 στα δημοσιογραφικά. Η 9 είναι έτοιμη. Τι. Τα δημοσιογραφικά δεν μπήκαν ακόμα. Μπήκανε. Μπήκανε. Ναι. Και. Την προηγούμενη Δευτέρα. Ολοκληρώθηκε. Και τι, γιατί δεν βγάζει για φωτογραφία. Τα έχει βγάλει ο κ. Παζαρτζίδης και τα έχει ανεβάσει και αυτά στο. Πού δεν τα είδα. Αμάρι, Χρήσαν. Φίλε, ανεβάσαμε τα νέα δημοσιογραφικά, ανεβάσαμε μόνο το χώρο. Την προηγούμενη Δευτέρα έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Παζαρτζής Δευτέρα. Ναι, 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 ναι. Κάτσε, είναι φίλος μου. Να μπω, στο Instagram. Κάτσε, στο βρω. Ναι, στο Instagram δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Α, στο Πατσαρτζής Group μπορεί. Και πώς το βάλαμε. Να τα δημοσιογραφικά. Κοίτα τα. Να τα. Τι είναι αυτό, ρε φίλε, πού είναι τα έτοιμα που λες. Αυτά είναι τα δημοσιογραφικά. Και το δω. Α, ωραία. Είναι ακριβώς, περίπου ναι, στο κέντρο της, της θύρας 9. Εκεί πέρα μαζί με τα booth της, της τηλεόρασης που είναι. Υπάρχουν διάφορες απόψεις για τα συγκεκριμένα δημοσιογραφικά από συναδέλφους. Άλλοι λένε ότι δεν φαίνονται οι πάγκοι, άλλοι λένε ότι ζαλίζονται εδώ, είναι ψηλά. Εντάξει, υπάρχουν διάφορα ζητήματα όσον αφορά το, το συγκεκριμένο κομμάτι. Α, δούμε τι θα πει και η UEFA σήμερα. Το κλιμάκιο της βρίσκεται από νωρίς στο Κλειάδης Βικελίδης. Θα μας ενημερώσει η ΠΑΕ. Μπορεί και στη διάρκεια της εκπομπής για τα όσα της μετέφερε το κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Θα πάμε σιγά σιγά στο πρώτο break. Όσο ο Χρήστος απολαμβάνει τα δημοσιογραφικά, τα νέα δημοσιογραφικά του Κλειάνδης Βικελίδης. Μαζί μας ο Mr. Gold, κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης. Delivery στο 62-85-86 από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τη μία το βράδυ. Και ευτίκας βέβαια, πλάκα και ειδηγινής για να φτιάξετε το μπάνιο των ονείρων σας με κορυφαία είδη από ισπανικούς και ιταλικούς οίκους από όλους 37-39 κάτω τούμπα πάνω από τον κήπο του καλού τηλέφωνο 2310-905-503. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο. Μια φιλή εκπομπή έχουμε. Είμαστε στον αέρα. Άνοιξε τα μικρόφωνα για να ακούγονται και ψήθυροι. Περιμένουμε το ρεπορτάζ, ρε φίλε, από το ρεπόρτερ μας. Ό,τι να είναι. Μπορείς να μας πεις το ρεπορτάζ. Mm. Το βράδυ με στην άλλη εκπομπή λες Eurovision. Σε αυτή την εκπομπή πίνεις καφέ. Δηλαδή, για Άρη θα μας πεις τίποτα. Τι να σου πω. Μαρτίνες τι γίνεται, η UEFA τι γίνεται, αυτά. Όλα εμείς θα τα λέμε. Είπαμε για την UEFA. Α, ναι. Θα σε πω εγώ μετά ρεπορτάζ την UEFA. Πάμε. Είναι το πρόσωπο Βικελίδης. Η ΠΑΕ ακόμα δεν έχει δώσει επίσημη ενημέρωση. Εντάξει. Εντάξει τι. Θα στα πω εγώ σε λίγο για την UEFA. Πες μας εσύ για Μαρτίνες τι γίνεται. Έκλεισε ο παίκτης. Διαιτές.
κλειστό. Δεν υποχώρησε η πλευρά του ποδοσφαιριστή. Έριξε λίγο νερό στο κρασί τη πλευρά του Άρη. Άξι. Και γιατί ο Άρης, όπως είχαμε τονίσει από την αρχή, ήθελε να κρατήσει τον παίχτη με μονοετές ή με ένα συν ένα. Δεν ήθελε διαιτές, αλλά νομίζω περισσότερο σε αυτήν την υπόθεση ρόλο έπαιξε ο Θόδωρος Καρυπίδης, για τον οποίο ο Μαρτίνες αποτελεί έτσι μια συσσαγωγικά καψούρα. Και το πήρε πάνω του και πήγε με το θέλω της πλευράς του ποδοσφαιριστή και έτσι συμφωνήσανε για τα επόμενα δύο χρόνια, με τις πληροφορίες θα κάνω λόγο, για μικρότερο συμβόλαιο από αυτό που είχε ο Μαρτίνες στη φετινή σεζόν. Αλήθεια να το πεις. Λοιπόν, με λιγότερα λεφτά, γι' αυτό νομίζω ότι και ο Άρης πήγε στο διαιτητής, γιατί ήταν θετική πλευρά του ποδοσφαιριστή σε λιγότερα χρήματα, το οποίο το είχε θέσει ως προϋπόθεση ο Άρης από την αρχή. Και αφού λοιπόν τα βρήκανε σε αυτό το κομμάτι, είπε ο Άρης, εντάξει, διαιτητές κλειστό, δώσανε τα χέρια, δεν έχουν υπογράψει βέβαια ακόμα. Τυπικό νομίζω είναι το ζήτημα. Αυτό μας είπε και ο εκπρόσωπος του παίχτη με τον οποίο επικοινωνήσαμε σήμερα, ο κύριος Δεμπαρτόλο. Ένα ζήτημα το οποίο θα διευθετηθεί, αν όχι αυτή τη βδομάδα, νομίζω ότι την επόμενη, μέχρι την επόμενη θα έχει τελειώσει και θα υπογράψει ο ποδοσφαιριστής το νέο του συμβόλαιο για τα επόμενα δύο χρόνια. Εντάξει, τώρα από εκεί πέρα πρέπει να γυρίσει ο Καρυπίδης. Γύρισε ο Δημαντόπουλος στο βράδυ. Γυρίσει και ο κύριος Παντελής από την Κούβα, ο απολαμβάνει από πέστο. Και να τρέξει και να τρέξουν και υποθέσεις που είναι ανοιχτές αυτή τη στιγμή για την ενίσχυση της ομάδας. Τους παίκτες τους έκλεισε ο Διαμαντόπουλος το Σαββατοκύριακο. Εσύ μας το πεις αυτό. Εγώ τι είπα, εγώ είπα για την Ευρώπη. Τι είπες? Την Ευρώπη. Τι την Ευρώπη? Τα μεταγραφικά, που να ξέρω εγώ. Μιλάω εγώ με κανένα υπεύθυνο μεταγραφικών. Α, δεν ξέρω τι κάνεις. Είναι πιθανό να έχει φέρει. Το ότι μίλησε με κάποιους ποδοσφαιριστές είναι δεδομένο. Ναι. Γίνεται άλλωστε μια προσπάθεια μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία ο Άρης να έχει αποκτήσει κάποιους ποδοσφαιριστές συγκεκριμένες θέσεις. Την κουβέντα που κάναμε δηλαδή πάνω κάτω την περασμένη Παρασκευή εμείς εδώ πέρα. Σε πιο χαλαρό ύφος βέβαια. Ναι. Για τις θέσεις που καίγεται η ομάδα εν ώψη της νέας σεζόν. Θα δούμε, θα τα συζητήσει με τον Καρυπίδη, θα του παρουσιάσει το αποτέλεσμα των επαφών που είχε τα τελευταία 24 ώρα και σε συνεργασία φυσικά πάντα και με τον Σάββα τον Παντελίδη θα προχωρήσουν και θα αποφασίσουν. Πάντως, οι πληροφορίες λένε ότι μεταξύ των περιπτώσεων με τις οποίες ασχολήθηκε ο Διαμαντόπουλος όσο βρισκόταν στο εξωτερικό είναι και του Φορ. Είναι και για άλλες μία-δύο θέσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και στις οποίες ο Άρης καίγεται για τα απόκτηση βασικών ποδοσφαιριστών, αλλά δεν βγαίνει τίποτα περισσότερο αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Θα δούμε. Κοίταξε, το θέμα είναι ότι η ομάδα τους θέλει όλους αυτούς μέχρι το ξεκίνημα της προετοιμασίας. Θέλει τα περισσότερα βασικά στελέχη της για να μπορέσει και ο Παντελίδης να έχει βασικά περισσότερο χρόνο για να μοντάρει την ομάδα. Και ειδικά όταν θα μπει στη διαδικασία των φιλικών στην Ολλανδία στις αρχές του Ιούλη. Ναι. Εκεί πέρα είναι που τους θες αυτούς. Ώστε να τους δουλέψεις όλους μαζί και να είσαι έτοιμος, όσο δυνατόν πιο έτοιμος. Γιατί εντάξει, ο Άρης 100% έτοιμος 25 Ιουλίου για την Ευρώπη δεν θα είναι. Και δεν μπορεί να είναι. Εντάξει. Θέλει τουλάχιστον 2 μήνες μια ομάδα για να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα ετοιμότητας. Αλλά τους θέλει όλους μαζί για να δουλέψει και όσο δυνατόν καλύτερα. Και ειδικά όταν θα δώσει τα φιλικά παιχνίδια. Τα οποία περιμένουμε να μάθουμε επίσης αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω τώρα. Είναι πιθανό η ΠΑΕ μέσα στην εβδομάδα να ανακοινώσει και το πρόγραμμα της προετοιμασίας. Κοίταξε, από τη στιγμή που σήμερα ξεμπερδεύουν λίγο με την UEFA, από ό,τι ενημερώθηκα, ήρθε ένας άνθρωπος της UEFA, Ιταλός, σήμερα. Να δώσουμε και το ρεπορτάζ. Θα τα γράψει η Βάρδια αυτά. Τι? Θα τα γράψει η Βάρδια. Ναι, φίλε. Ωραία, η Βάρδια να ακούει. Να τα γράφει. Να τα γράφει. Λοιπόν. Ιταλός λοιπόν. Ναι. Ήταν ο τύπος. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα στραβόξυλο κτλ. Κανονικός ήταν ο άνθρωπος, μια χαρά. Απλά πρέπει να καταλαβαίνει ο κόσμος το εξής, ότι το γήπεδο, παρά τις σημαντικές αλλαγές που έγιναν και τα πολλά χρήματα που έπεσαν το τελευταίο χρονικό διάστημα, και ειδικά πέρσι, είναι λίγο απαρχαιωμένο για τα δεδομένα της Ευρώπης. Δεν είναι όμως τόσο απαρχαιωμένο για τα δεδομένα των προκριματικών γύρων. Και με δεδομένο ότι έχει αλλάξει εξ ολοκλήρου τα αποδυτήρια η ομάδα, κάτι στο οποίο δίνουν ιδιαίτερη βάση στην UEFA, δεν είναι
και τόσο δύσκολο να κάνει αυτά τα οποία πρέπει να κάνει μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να γίνουν, αλλά υπάρχει και μεγάλη ανοχή για τους προκριματικούς γύρους. Εκεί που ξεκινάνε να γίνονται πιο αυστηρά τα πράγματα είναι στα play-off. Και εκεί που είναι απολύτως αυστηρά τα πράγματα είναι στους ομίλους. Άρα ο Άρης έχει τη δυνατότητα να κάνει αυτά που πρέπει μέχρι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι. Mm-hmm. Το ότι ο Άρης θέλει να φτιάξει από μόνος του κάποια πράγματα και βρίσκει την ευκαιρία να το κάνει λόγω και του, της παρουσίας στην Ευρώπη, το συνδυάζει. Δεν είναι όμως απαιτούμενο αυτό από την UEFA, δηλαδή αυτό που κάνει τώρα με τους πάγκους, ας πούμε, ο Άρης. Δεν του λέει η UEFA να τους αλλάξει. Το κάνει επειδή το θέλει. Το κάνει επειδή το θέλει, ακριβώς. Και το ίδιο συμβαίνει και με τα δερμάτινα στην 7 και με το χώρο των δημοσιογραφικών. Το χώρο των δημοσιογραφικών τον απέτυχε η UEFA, βέβαια. Να. Έτσι, να αλλάξει και να γίνει διαφορετικός. Και από τη στιγμή που δεν μπορούσε να γίνει στις προδιαγραφές της UEFA εκεί που βρίσκονταν, γι' αυτό πήγε στην 9. Ο Ιταλός γενικά ήταν συγκαταβατικός σήμερα. Ζήτησε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, κάποιες συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που προϋπήρχανε, απλά πρέπει να ενεργοποιηθούν και πάλι. Δηλαδή, στο Βικελίδης υπήρχαν κανονικά και για τις κάμερες οι θέσεις και οι χώροι και για το offside. Λίγο πολύ σε αρκετά πράγματα είναι τα ίδια που ζητάει και η Super League, άρα κάποιες αλλαγές ήδη είχαν γίνει το περσινό καλοκαίρι. Ναι. Ωστόσο υπάρχουν και κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία τα απαιτεί η UEFA και τα οποία δουλεύουν με ορίζοντα τα play-off και τους ομίλους. Δηλαδή ο Άρης, και το θυμάμαι από τότε που ήμουν και εγώ, είχε πάντα και μόνιμα πρόβλημα με τους χώρους στο γήπεδο. Δηλαδή η μεικτή ζώνη, ναι. Τότε εγώ θυμάμαι, δεν ξέρω πώς είναι τώρα, τότε έπρεπε να έχεις 2x2 θέσεις για δηλώσεις, για κάμερες. 4 τηλεοπτικά συνεργεία δηλαδή, διαφορετικά. Στην μεικτή. Τότε υπήρχε ένα που είχε η Nova, ναι. Ένα που είχε ο Αντένα, που ήταν το δεύτερο κανάλι που είχε τα δικαιώματα. Τώρα υπάρχει μόνο Κοσμοτέ. Έτσι, τότε υπήρχε ένα ελεύθερο και ένα συνδρομητικό, ήταν μοιρασμένο. Τώρα υπάρχει ένας πάροχος αυτή τη στιγμή. Και υπήρχαν άλλες 3 θέσεις υποχρεωτικές, γιατί ερχόταν, ας πούμε, η αντίστοιχη Nova ή ο αντίστοιχος ΟΤΕ από το εξωτερικό. Για ποιο χώρο μιλάμε τώρα? Για που γίνονται συνεντεύξεις. Α, και τη μεικτή ζώνη. Όχι τη μεικτή ζώνη. Ποιο? Η μεικτή ζώνη είναι άλλο. Υπήρχαν στους ομίλους, τώρα σου λέω. Έτσι. Ναι. Υπήρχαν 4 συγκεκριμένοι χώροι κάτω στα αποδυτήρια. Α, okay. Οι 2 έξω από τα αποδυτήρια των φιλοξενούμενων. Ναι. Ο ένας, αν θυμάσαι, δεξιά από τη σκάλα. Κατάλαβα, ναι. Που ανέβαινε, και άλλος ένας, ναι, απ' έξω. Αυτές είναι υποχρεωτικοί χώροι για τις ομάδες, τα γήπεδά τους που φιλοξενούν, ναι, αυτά τα παιχνίδια. Γιατί σου λέει ο άλλος, παίζει Άρης, Manchester City. Ναι. Δεν είναι μόνο ο ΤΕ που θα δείξει το παιχνίδι εδώ, είναι και το αντίστοιχο κανάλι στην Αγγλία. Και επίσης υπάρχουν κανάλια στο εξωτερικό που έχουν αγοράσει αποκλειστικότητα των δικαιωμάτων και έχουν δικαίωμα να βρίσκονται εκεί και να κάνουν συνεντεύξεις. Αυτό υπήρχε τότε και είχαμε τεράστιες δυσκολίες. Δηλαδή το στρίμωγμα του αιώνα υπήρχε. Και όλα αυτά τα χειριζόσουν εσύ? Επίσης, εκτός από αυτό, φίλε, υπάρχουν και προβλέπεται με βάση το book που βγάζει το Europa League. Τώρα εγώ σου λέω τι θυμάμαι τότε. Το match program. Εικάζω, όχι, καμία σχέση. Εικάζω, το book βγαίνει στην αρχή της σεζόν και περιλαμβάνει τα πάντα. Όλες τις ομάδες, όλα τα, ναι, πάντα. 500 σελίδες. Τους κανονισμούς και υπάρχει και media book το οποίο λέει τι πρέπει να κάνεις. Το οποίο θα διαβάσεις στα αγγλικά όλο και τα λοιπά, μια 400 σελίδες. Και όλα αυτά τα έκανες εσύ? Καλά, φίλε, φυσικά, αφού είμαι ικανότατος. Λοιπόν, περίμενε τώρα. Ένα άτομο. Και στον Άρη, στο γήπεδο του Άρη, υπήρχε το εξής πρόβλημα. Ναι. Αυτό το οποίο προβλέπεται για τους ομίλους και είναι υποχρεωτικό, είναι πρέπει να έχεις στούντιο. Δύσκολα. Δηλαδή, ότε θέλει στούντιο. Ναι. Για τα παιχνίδια, για τις ελληνικές ομάδες, το στούντιο διαμορφώθηκε πάνω. Στην 9 από πάνω που είχε το κουβούκλο εκεί. Α, εκεί πέρα το κάναμε. Εκεί το κάναμε μια επέκταση και το κάναμε εκεί γιατί πρέπει να βλέπει γήπεδο το στούντιο. Είναι και αυτό κανονισμός. Άμα όμως ήθελε ο ξένος στούντιο, πού θα τον βάλεις? Και τότε λοιπόν είχαν χρησιμοποιηθεί και είχαμε φτιάξει κάτι σαν στούντιο
τα δωμάτια που υπάρχουν στην τωρινή λέσχη φίλων Άρη. Και μου τα γραφεία της λέσχης τώρα. Προσέχεις ή διαβάζεις από την κοπέλα που στέλνει μηνύματα? Όχι, διαβάζω ένα άρθρο που μας έστειλε ο Γιώργος Ογκάτος με δηλώσεις του πρόεδρου της Λας Πάλμας σε ένα αθλητικό site, το Sport24. Μάλιστα. Η ερώτηση του συναδέλφου είναι για τον Ματέο Γκαρσία. Άντε πάλι. Αυτό μου πουλήθηκε. Ποιες προτάσεις έχετε λάβει? Από τον Άρη λάβαμε πρόταση και δεν συμφωνήσαμε. Λέω, ο Ματέο Γκαρσία έχει ήδη πωληθεί. Μπορείτε να μας πείτε την ομάδα? Όχι. Θα συνεχίσει να παίζει στην Ελλάδα? Όχι. Λέει ο πρόεδρος Λας Πάλμας. Ωραία, άρα τον πουλήσει στο εξωτερικό. Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Okay. Μοναδική πρόταση ήταν τον Άρη. Μάλιστα. Θα συνεχίσει να παίζει στην Ελλάδα? Λέει όχι. Στα 60 εκατομμύρια χειρότερα τον Αραούχο. Ποιος είναι ο Μέση, είναι ο Αραούχο? Πόσα. 60 εκατομμύρια. Καθίστε καλά. Εντάξει, στη Λας Πάλμας έχουν αυτή την πάγια τακτική να προξολογούν. Δεν προκαλεί τύπους, αλλά αυτό είναι λίγο υπερβολή. Ναι. Εντάξει, τώρα όταν βγαίνει από επίσημα χείλη. Ωραία, το είπε ρε φίλε. Ναι. Ωραία, αφού το είπε θα δούμε. Μάλιστα. Να το βάλει βάρκε. Ότι πωλήθηκε σε ομάδα εκτός Ελλάδας. Ναι. Θυμίζω ότι το είχε ξαναπεί αυτός. Αλλά οι μάνατζερ του είπαν δεν έχουμε ιδέα. Δεν είχε πει εκτός Ελλάδος. Είχε πει ότι πωλήθηκε. Ναι, αλλά όχι, δεν είχε διευκρινίσει το πού. Τώρα έχουμε κάτι καινούριο σαν δεδομένο. Ο τύπος δεν είναι στην Ελλάδα, δεν είναι ο Άρης. Ναι, από τα δικά του λόγια. Και ότι έκανε πρόταση ο Άρης. Ναι. Εντάξει, θα κάνουμε τώρα. Ωραία. Okay. Εγώ θέλω το είτε έτσι είτε αλλιώς να ξεκαθαρίσει άμεσα για να πάμε πιο άνετα. Γιατί και ο κόσμος τρελαίνεται. Έχει τραβήξει πολύ το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί και ο κόσμος τρελαίνεται, τι θα γίνει, δεν θα γίνει. Εντάξει. Θα έρθει του χρόνου ο παίκτης ελεύθερος. Λοιπόν, συνεχίζοντας για το κομμάτι που μας έλεγες νωρίτερα με τα στούντιο κτλ. Ναι. Τώρα αυτοί οι χώροι. Ναι. Έχουν δοθεί. Ναι. Αν δεν κάνω λάθος. Ποιος είναι εκεί? Το ένας είναι kickboxing νομίζω, ο άλλος είναι πάλι. Ακάτολες, ναι. Ο άλλος είναι πάλι η δραστηριότητα του Εραστέχνη Άρη. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το συγκεκριμένο κομμάτι. Θα πρέπει να βρεις χώρους, αναγκαστικά. Δεν γίνεται. Δεν ξέρω τι θα γίνει με το συγκεκριμένο κομμάτι. Είναι πάντως ένα ζητηματάκι, να φανταστείς. Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει. Δηλαδή, προχθές είχα ένα φίλο που μου έλεγε, εκεί που είστε στην 9 εσείς, τώρα τα δημοσιογραφικά δηλαδή, είναι το διαρκείας μου. Τι θα κάνω εγώ? Να σου βγάλουμε κάρτα? Δεν γίνεται. Υπάρχουν κάποια πράγματα, ρε παιδιά, που είναι πέρα από τις δυνάμεις του Άρη. Παιδιά, δεν ήρθαν να μας ρωτήσουν αν θέλετε να πάτε σε 9 και τους είπαμε ναι. Εντάξει. Ναι. Από την άλλη, να σας πω και κάτι ακόμα. Ούτε η UEFA την απασχολεί ποιος είχε διαρκείας όταν παίζαμε με το Βίζαντα. Όχι, Βίζαντα. Βίζαντιο και γνωχόμενος. Με το Βυζάντιο. Ναι. Ούτε κρίνει και σου λέει πού θα βάλεις τα δημοσιογραφικά ακριβώς. Σου λέει, εγώ θέλω αυτές τις διαστάσεις. Θέλω να φύγουν από εκεί ή να δεσμεύσεις τη μισή 7. Που δεν είναι καλό. Για τα δημοσιογραφικά σου. Άστα εκεί άμα θες. Πάντα απέναντι στη 2 άμα θες. Αλλά πρέπει να είναι σκεπαστή. Ναι. Να μην βρέχονται. Έτσι. Οι δημοσιογράφοι. Δεν θα, και σκεφτείτε, δεν θα είμαστε μόνο εμείς. Θα έρθουν και οι ξένοι. Άλλη πατέντα που είχα κάνει αυτή η εκπληκτική. 100 θέσεις δημοσιογραφικά. Όταν ήρθανε με την UEFA στην πρώτη τέτοια, μας τα κόψανε τα δημοσιογραφικά. Αλλά τότε δεν είχαν έρθει τον Ιούνιο να πούνε αλλάξτε το, και επειδή κάνανε αυτή την γκέλα από μόνοι τους, ήρθαν μετά τον Αύγουστο και λένε πάρτε τα από εδώ. Και λέμε πότε? Σε 15 μέρες παίζουμε. Με την Ατλέτικο κιόλας. Και τι κάνατε? Έκανα πατέντα. Δηλαδή. Τα από κάτω δημοσιογραφικά. Και με βρίζανε κάποιοι που είχαν διαρκείας από εκεί κάτω ότι τα πήρα εγώ. Τέλος πάντων. Τα περιγράφω έτσι απλά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος ότι έχει πάρα πολύ δουλειά, ναι, ναι. Και οι άνθρωποι στην ΠΑΕ έχουν πάρα πολύ δουλειά και οι συνάδελφοι στο τμήμα της επικοινωνίας, ναι, ναι, έχουν πάρα πολλά πράγματα να διευθετήσουν και να τρέξουν. Και εδώ μιλάμε για UEFA. Δεν έχει μέσα το ελληνικό. Έλα μωρέ τώρα, εντάξει, φτιάξω, πασάλιψε το. Όχι. Σου λέει ότι θέλω 140 θέσεις που να κάθονται και να έχουν desk μπροστά να γράφουν και monitor να βλέπουν. Συν άλλες 100 οι οποίες να είναι χωρίς desk.
Θες να παίξει τη διοργάνωση σε αυτό το γήπεδο. Δεν θες, πάνε σε ένα άλλο γήπεδο. Αυτό. Πάνε στο Καφτατζόκλιο που τα έχει. Είναι απλά τα πράγματα τη θέση δημοσιογραφικών. Όλα τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν τα έχει. Θεωρητικά. Πάμε στην Τούμπα. Καλό. Να παίξουμε. Έγινε. Που τα έχει. Έγινε γι' αυτό. Ε? Έγινε γι' αυτό. Ναι. Πολύ παλιά βέβαια. Ναι. Άξι. Η UEFA δεν την ενδιαφέρει κάτι άλλο. Σου λέει, παίρνει το βιβλιαράκι που έχει βγει ο κανονισμός. Τον πληρείς. Πολύ ωραία. Θέλει να έχει και μια ανοχή, δηλαδή, οκ. Okay. Δεν έχει 140, έχει 138, δεν θα σου πει για τις δύο θέσεις κτλ. Όχι όμως να έχει 50. Αυτό. Αυτό συμβαίνει και υπάρχει μια μεγαλύτερη ανοχή, επαναλαμβάνω, στους δύο προκριματικούς. Σου δίνει τη δυνατότητα να έχεις και 100, ας πούμε, θέσεις στα προκριματικά, κατάλαβες. Αλλά στα play-off θα είσαι by the book. Αυτή είναι η κατάσταση και πρέπει άπαντες να εναρμονιστούμε με αυτό. Τι να κάνουμε τώρα, αφού θέλουμε Ευρώπες. Αλλιώς μπορούσαμε να κάτσουμε να παίζουμε τα κοκκινοχώματα και να είμαστε μεταξύ συγγενών και φίλων. Και αυτό γίνεται. Έτσι είναι. Εντάξει, θα δούμε και, είναι και την έκθεση που θα υπάρξει. Γιατί αυτός ο Ιταλός τώρα θα συντάξει μια έκθεση. Θα στείλει γραπτός πλέον και θα λέει: αλλάξτε στη θύρα 7 5 καθίσματα. Κάντε θέση για την κάμερα στην ευθεία της θύρας 3. Αυτά θα κάνουν. Κάντε σίδερο τέτοιο, σίδερο κατασκευή. Δηλαδή το καλύτερο που υπήρχε και δεν μπορούσαν να καταλάβουν βέβαια οι Ευρωπαίοι, σας το πω αυτό παιδιά, να γελάσουμε. Είναι που στη θύρα 3 θέλαν να βάλουν έναν με κάμερα να σηκώνεται μπροστά από τη θύρα 3. Και να κατεβαίνει από τη θύρα 3. Δύσκολα είσαι. Τους είπαμε, ίσως θα ήταν καλύτερο ο κάμεραμάν αυτός να μην είναι μπροστά στο πέταλο των οργανωμένων. Ναι. Γιατί λέει, είναι ένα ωραίο στιγμιότυπο. Ναι. Γιατί μπορεί το ωραίο στιγμιότυπο να γίνει καλύτερο, απλά θα τον δείχνουν οι άλλες κάμερες πώς θα τον ρίξουν κάτω. Για λίγο ήρεμα. Υπάρχει αυτό, κανονικά. Προβλέπεται. Άμα θέλεις τον βάζει. Δεν μπορούσε να ήταν ο Λιουκ Σμιθ, το θυμήθηκα τώρα πώς τον λέγανε. Άγγλος ήταν ο τύπος. Ο οποίος έλεγε, οκ, okay, καταλαβαίνω και τα λοιπά, είναι λίγο πιο φανατική οπαδή και τα λοιπά. Λέω τώρα, βάλ' τον στη γωνία. Στη γωνία, εκεί που είναι τα ασθενοφόρα, από εκεί την πλευρά, στη γωνία, εκεί άπλα από πίσω, να έχει άπλα. Και μπήκε τελικά εκεί. Αλλά πρέπει να έχεις λίγο, να είσαι λίγο flexible σε αυτές τις καταστάσεις. Όπως και να έχει, τα περισσότερα πράγματα πρέπει να είναι έτοιμα το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη. Ναι. Αυτός είναι ο στόχος. Απλά ξαναλέω, για να μην μας πει υπάρχει παράνοια. Στους δύο πρώτους, στους τρεις προκριματικούς γύρους. Είναι πιο ελαστικά τα πράγματα. Είναι πιο ελαστικά τα πράγματα. Okay. Είναι πιο ελαστικά, δεν σε πιέζουν. Θέλουν να έχεις σωστά αποδυτήρια, σωστό γήπεδο, καλό γήπεδο, αγωνιστικό χώρο. Οκ. Okay. Έχεις πάει και έχεις παίξει σε γήπεδα 5 και 6, 7 χιλιάδων θέσεων με το τίποτα μέσα. Είναι λίγο πιο ανεκτική σε αυτά τα τέτοια. Μετά όμως από στα play-off και έπειτα. Πρέπει να έχουν γίνει όλα. Εσύ θα τα κάνεις, δεν γίνεται να τα κάνεις τον Ιούλιο πασάλιμα και τον Αύγουστο θα τα ξαναφτιάχνεις. Γι' αυτό θα τα φτιάξεις μια και καλή. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση και με την UEFA. Αν έχουμε τώρα περισσότερες λεπτομέρειες, πιο συγκεκριμένα πράγματα δηλαδή, ότι πρέπει να αλλάξει αυτό και αυτό και αυτό, θα σας το μεταφέρουμε και αυτό. Πάντα σε συνεννόηση με την ΠΑΕΑΡΙΣ, γιατί οι άνθρωποι της ΠΑΕΑΡΙΣ ήταν εκεί. Δεν έχουμε απευθείας συζήτηση με τον Ιταλό. Προκειμένου να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Γι' αυτό ακριβώς θα στηριχτούμε σε όσα θα μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι από την ΠΑΕΑΡΙΣ. Θα το βρούμε, τον πάρουμε τηλέφωνο. Τον Ιταλό. Θα το βγάλουμε στον αέρα. Εντάξει. Γιατί όχι. Λοιπόν, πάμε στο break σιγά-σιγά. Ολοκληρώσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Μαζί μας τα Data Labs, στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείς να παρακολουθείς σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ. Επαγγελματίας bartender, κάνε σεμινάρια στο σέρβις και όλα αυτά με επιστοποίηση σε λίγες μονομέρες. Αν θες κάτι παραπάνω, παρακολούθησε σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά και πάρε τα εφόδια να δουλέψει στον τομέα του τουρισμού. Τα σεμινάρια στα τουριστικά συνδυάζονται με πληρωμένη εργασιακή εμπειρία. Παρακαλώ στις συνεργαζόμενες ξενοδοχειακές μονάδες 5 αστέρων. Εθνικής Αμήνης 14α, τα Data Labs. Τηλέφωνο 2310-2229-62 και datalabs.edu.gr. Πάμε στο break και επιστρέφουμε σε λίγο με τη δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ο Νίκος Παπαδόπουλος σας πει τώρα όλα όσα λέγαμε εκτός. Δεν γίνεται. Τι? Δεν γίνεται. Αυτά που συζητούσαμε όσο έπαιζε η μουσική. Όχι, δεν γίνεται. Όχι. Διαφέρουμε και κακή ιδέα να μπει κάμερα στο στούντιο. Φίλε, θα ήταν πάρα πολύ ωραία αυτά. Θα βγαίνουμε έξω.
Ναι, θα το βγαίνει. Αυτό γίνει. Ναι. Όλα μου τα είπε, κυρίες και κύριοι. Μου είπε το φόρ, μου είπε το στόπερ, μου είπε το χαφ, μου είπε τον εξτρέμ. Όλα μου τα είπε. Δεν ξέρω τίποτα. Τι? Δεν έχω ιδέα. Μάλιστα. Η είδηση βέβαια είναι αυτή που ανισχύει σε σχέση με τον Ματέο, ότι έχει πωληθεί στο εξωτερικό, είπε ο πρόεδρος. Θα έχει ένα ενδιαφέρον. Αυτό να δούμε τι θα πει ο μάνατζερ πάλι. Αλλά να σου πω κάτι, ο Ντεμπαρτόλ. Άλεξ Ντεμπαρτόλ. Αυτός είναι ο εκπρόσωπός του στην Ελλάδα. Ναι, ο εκπρόσωπός του στην Ισπανία και στην Αργεντινή είναι ο κύριος Γκρίλο. Ναι. Όχι Πέπε Γκρίλο, Λουίς Γκρίλο. Κοίτα, για τον Ματέο, έχουμε φιλό. Αν έχουμε τις γραμμές πάντως, 2-3-10-87 και 38, για τον Ματέο, μας είχε πει ο κύριος Μιλοβάνοβιτς πριν κανένα μήνα ότι υπήρχε ενδιαφέρον από Βέλγιο σίγουρα. Πέραν δηλαδή της Ελλάδας. Κάποιες φημίσεις πήραν και για Τουρκία, που είχαμε και εκεί κάποια δημοσίευματα. Ναι. Αλλά όταν σου λέει τώρα ότι θα φύγει εκτός Ελλάδος, εντάξει. Α, δούμε πού θα πάει. Παραπάει σε καμιά πρεμιέρα division, δεν ξέρω. Πολύ πιθανό. Πάντως, οι οπαδοί της Λας Πάλμας, η ψηφοφορία που είχε γίνει τις προηγούμενες μέρες, θέλανε να γυρίσει ο Ματέο πίσω στην ομάδα. Αλλά εντάξει, η απόφαση. Καλά, οι οπαδοί πάντα. Ναι, η απόφαση της διοίκησης να τον πουλήσει, να τον κάνει τάλαρα, έτσι όπως λέμε εμείς λαϊκά εδώ πέρα, είναι. Τι να το κάνει. Τάλαρα. Τάλαρα, ναι. Τον κάνει, κάνει πέσος. Δεν ξέρω τι έχουν εκεί πέρα. Ευρώ βασικά νομίζω στην Ισπανία. Ναι, είναι δεδομένη. Αυτό με τις πεσέτες. Πεσέτες. Να ακούσω πάλι ιστορία τώρα. Ναι. Επιφανής Αριανός προ 15 ετίας. Την πρώτη 2004. Ή την δεύτερη χρονιά που υπάρχει ευρώ στην Ελλάδα. Πότε είναι αυτό. 2000, πότε ήρθε το ευρώ. 2002 μπήκε το ευρώ. Εκεί πάντως ήτανε. Όχι, εύκολο είναι. Στον τελικό της Πάτρας. Πότε ήταν ο τελικός της Πάτρας. Το 5. Στον τελικό της Πάτρας λοιπόν. Τώρα θα καταλάβουν κάποιοι ποιον εννοώ. Ο γιος του ασχολήθηκε μετά με τα κοινά. Ο συγκεκριμένος όμως, ο μπαμπάς, έλεγε πολλά πράγματα, ρε παιδί μου, γενικότερα στα ραδιόφωνα κτλ. Με πολύ χρήμα το ένα το άλλο. Πάμε αμέσως στον ακροατή, αφού πω πολύ γρήγορα την ιστορία. Και μας λέει ότι πήγα στο καζίνο προχθές εκεί στην Ισπανία, σε μια πόλη και τα λοιπά, το 5. Ναι. Και κέρδισα 200.000 πεσέτες. 100 ευρώ. Είχε ευρώ τότε όμως. Ναι. Πώς κέρδιζε σε πεσέτες αυτός. Αφού αυτό είναι το χαρακτηριστικό. Παπάτζης. Ότι έδαξε παπά. Του το επισημαίνει κάποιος αυτό και λέει, μπερδεύτηκα, 200.000 ευρώ κέρδισα. Και καλά ρε πρόεδρε λέει. Και δεν έχουμε τα 5.000 να πληρώσουμε το ξενοδοχείο. Πρόεδρε. Έτσι τον φωνάζανε. Πρόεδρε. Δεν ήταν, Τον φωνάζανε όμως. Το έλεγε ότι είναι. Λοιπόν, πάμε στους φίλους ακροατές. Χαίρετε. Ναι, γεια σας. Εγώ είμαι. Εσείς είστε. Θέλω να κάνω μια καταγγελία. Καταγγελία να κάνετε. Ναι. Είναι το μικρό σας όνομα, πείτε μας το μικρό σας. Παντελής. Λοιπόν. Παντελής. Α, γνωστός Παντελής, μάλιστα. Ναι, θέλω να κάνω μια καταγγελία πολύ σοβαρή. Να την κάνετε. Να σηκωθεί να φύγει ο Καρυπίδης και θα σας πω γιατί. Ναι. Διότι μπήκα στο viva.gr για να πάρω το διαρκείας μου και ακόμα δεν λειτουργεί. Δεν θα λειτουργήσει μέχρι να τελειώσουν με τις παλιές θέσεις. Γιατί μέχρι τις 28 Μαΐου. Γιατί δεν λειτουργεί, φταίει η διοίκηση, να σηκωθεί να φύγει τώρα αμέσως. δεν προλαβαίνει γιατί περιμένει να γυρίσει από την Κίνα. Αύριο. Θα είναι από την Αθήνα, θα δούμε, αύριο γυρίζει η Αθήνα και θα τα δρομολογήσει. Κάτι να παραπονηθώ κι εγώ να μου, κάτι πρέπει να βρω. Πώς θα γίνει δηλαδή. Τι να σας πω, μήπως είναι ακριβή η φανέλα στα 35 ευρώ αντί για 50. Η πάγκη ακριβή είναι θερμενόμενη, θα έχει ζέστη το καλοκαίρι, ξέρω εγώ τι, κάτι άλλο. Δεν θα έχει πλεξιγκλάς και κάγκελο στην 7, ορίστε να. Διαμαρτυρηθείτε γι' αυτό. Ξέρεις, το χρώμα δεν είναι τόσο κίτρινο όσο ήθελα εγώ. Είναι λίγο πιο σκουρά ανοιχτό. Σκουρά ανοιχτό είναι. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, δες τώρα στην ανακοίνωση που βγάλανε, τώρα λίγο σοβαρά. Γράφει ότι ο τρόπος προμήθειας είναι ή θα πάμε στην μπουτίκ ή μέσω της σελίδας του ίντερνετ του viva.gr. Μπαίνοντας μέσα δεν μπορείς να προχωρήσεις, δεν υπάρχει τρόπος για να προχωρήσεις, άρα λοιπόν να το κοιτάξουν,
διότι περιμένουμε και εμείς που είμαστε απ' όξω για να πάρουμε τα εισιτήρα. Πώς θα γίνει δηλαδή? Ξέρω ότι αυτό έχει γίνει ακριβώς γιατί αν εσύ που έχεις διαρκείας από πέρσι, δεν μπορείς, δεν διαφυλάτει αν μπω εγώ και πάω και πατήσω τη θέση σου, καταλαβες, δεν υπάρχει κάποιος τρόπος να με σταματήσει. Άρα μπορώ να πάω εγώ μέσω του Viva μέχρι τις 28 Μαΐου και να πάρω τη θέση σου. Και εσύ να πας 27 Μαΐου και να πεις παιδιά τι έγινε, εγώ ήρθα να ανανεώσω τη θέση μου γιατί είναι κατηλημένη. Γι' αυτό δεν έχει γίνει, δεν έχει ανοίξει το Viva. Μετά τις 28 Μαΐου θα ανοίξει και το Viva. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχω εγώ από την Bike, γιατί πήραν και άλλοι φίλοι και το ρώτησαν αυτό. Α, μετά τις 28, την άλλη εβδομάδα δηλαδή θα μπορούσα. Μέσω Viva. Μέσω Viva, ναι, μέσω Viva. Αλλά αυτός που έχει, πρόσεξε, εσύ που έχεις ήδη καρτελάκι, να πας εκεί. Αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Εκτός αν βρουν ένα άλλο τρόπο. Περίμενε λίγο, εγώ έχω εισιτήρο. Θα ανανεώσω το παλιό εισιτήρο. Πώς θα το ανανεώσει αφού για να ανανεώσει μέχρι 28. Ηλεκτρονικά δεν μπορείς να το κάνεις, αυτό σου λέω. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να κάνω ανανεώσει με λίγα λόγια. Μπορείς. Να πας στην μπουτίκ. Πάρω το αεροπλάνο. Σωστό και αυτό. Να έρθω να κόψω το εισιτήριο και να γυρίσω πίσω. Γι' αυτό κάνε ένα τηλέφωνο στην Παϊάρη αύριο και ρώτα. Πες τι γίνεται με εμάς. Να σου πω την αλήθεια, πήρα, αλλά λέει αυτή τη στιγμή δεν μπορείς. Ναι. Ήταν κάτι, δηλαδή πέραν τόσο πολύ τηλέφωνο ή το κλείσαν, το τηλέφωνο, τι να σου πω. Μάλιστα. Θέλω, θα ξαναπροσπαθήσω, αλλά μια και είστε και δημοσιογράφοι, οι δικοί μας τέλος πάντων, κάντε το θέμα, γιατί δεν είμαι μόνο εγώ, έτσι, είναι πάρα πολύ. Τώρα εδώ που είμαστε στο εξωτερικό, είναι πάρα πολύ που θέλω να πάρω εισιτήρα. Θα υπάρχει το πρόβλημα για πάρα πολλούς. Ωραία, οκ, okay, το μεταφέρουμε έτσι, ήδη στην ΠΑΕ. Ορίστε. Το μεταφέρουμε, λέω, ήδη στην ΠΑΕ. Οκ, okay, έγινε. Να είσαι καλά. Να σας μεταφέρουμε ότι από την ΠΑΕ Άρη σημειώνεται το ίδιο πράγμα που σημειώνονταν και τότε, ότι και ο μάνατζερ με τον οποίο επικοινώνησαν και ο ποδοσφαιριστής δηλώνουν άγνοια στα περί πώλησης. Τώρα πώς γίνεται να έχει πωληθεί ο Ματέο χωρίς το ξέρει ο Ματέο και ο μάνατζερ του, είναι ένα ζήτημα αυτό. Τι να σας πούμε, σας μεταφέρουμε αυτό που λέει από τη μία ο Καρυπίδης της Las Palmas, έτσι, και από την άλλη το τι λέει και η πλευρά του ποδοσφαιριστή και του εκπροσώπου του. Πάντως τι δεν σου κολλάει, τι όχι, θες? Όχι, δεν μια σχετικά, όχι σχετικά, μια έγκυρη πηγή σε θέματα της Las Palmas μου επιβεβαιώνει την πόλη στο Ματέο τώρα. Είναι λίγο μπερδεμένη σαν ιστορία. Και δεν το ξέρω παίκτης. Τι να σου πω. Θα δούμε. Για να το δηλώνει πάντως ο αναξιόπιστος πρόεδρος της Las Palmas που έχει πουλήσει 4 φορές τον Αραούχο, 2 φορές τον Ματέο, 3 φορές το Λιβάγια και 9 φορές τον Μαμαούχο. Ναι. Ναι. Τι θέλει αυτός τώρα? Δεν το σηκώσω στον αέρα, μας στον αέρα. Εκτός αέρα. Εκτός αέρα, μετά τον πάρουμε. Μην μας ενοχλεί, πες. Τέτοιες ώρες ο εχθρός. Έλα, αυτός είναι καλό παιδί. Εχθρός παραμένει. Καλό παιδί. Εχθρός. Καλό παιδί. Είναι ποιοτικός, δηλαδή από τη... Αυτή είναι η χειρότερη. Γιατί? Γιατί το παίζουν ποιοτικοί, τους χτυπάμε στην όχι πλάτη αυτός το παίζει, είναι. Και βγαίνουν μαμελούκοι όχι, μετά. Αυτός δεν είναι μαμελούκος και το ξέρεις πολύ καλά. Πώς δεν είναι? Αυτός είναι άλλη πάστα. Ο εχθρός είναι μαμελούκος. Είναι άλλη πάστα, παιδιού. Αυτός. Πάστα. Ναι. Πάστα είναι τα μακαρόνια, πάστα είναι και το γλυκό. Τι από τα δύο είναι? 2-3-10-2-7. Αυτά τα πολυτηλίκια που κάνεις. 8-8. Με τους ποιοτικούς. Τα βλέπω το Μοσχοβίτη το βράδυ. Τα βλέπω και αυτά. Τι? Ποια? Αυτά. Α, τα βλέπεις. Τα βλέπω και τα ακούω. Που σηκώνω το. Που εγώ κρατάω ψηλά το πατριωτικό αίσθημα της βραδινής εκπομπής και όποτε λέω Μοσχοβίτης Βόρεια Μακεδονία, εγώ λέω Φύρο. Αυτά δεν τα προσέχεις. Ο προδότης λέει τέτοια πράγματα. Αυτή είναι. Έτοιμοι να προδώσουν μια ζωή. Κατάλαβες. Έτσι είναι. Αυτά δεν τα προσέχεις. Μετά όταν βγαίνει το σύνθημα, Μάνι του Βορρά. Παλό. Φταίμε εμείς. Φύρομ φωνάζω, Φύρομ. Πριν εβδομάδα που είχαμε και βραδιά Eurovision κιόλας. Αλλά... Τα είπα το πρωί με τους άλλους προδότες που έχω εγώ το πρωί. Έχουμε γεμίσει προδότες, φίλε.
Χαμός γίνεται. Χαμός γίνεται στην κυριολεξία. Μάλιστα. Αυτά όσον αφορά το Ματέο. Και τους προδότες. Και τους προδότες. Είναι μια ιστορία, το έχουμε πει, που έχει τραβήξει πάρα πολύ. Δύσκολα θα συνεχίσει ο παίκτης εδώ. Τώρα υπάρχουν αυτές οι δηλώσεις του Προέδρου της Λας Πάλμας που λένε, σύμφωνα με τον οποίο ο παίκτης έχει πωληθεί σε ομάδα εκτός Ελλάδος. Θα δούμε. Έχω μια ενημέρωση και για τη χώρα τώρα στα τελευταία λεπτά. Αλλά πρέπει να το διασταυρώσουμε. Αν ισχύει τελικά το συγκεκριμένο. Το Μεξικό. Ναι. Τι. Είσαι πόσο μπροστά είμαι. Είσαι Χρήστα, αλήθεια είναι. Θα δούμε. Γιατί μπορεί να θέλει να τον πουλήσει εκεί ο κύριος Πρόεδρος, αλλά να μην θέλει να πάει ο Ματέο. Σωστό. Και αυτό γίνεται. Αλλά άμα τους χάσουν να τον Μεξικό μια 300. Δεν ξέρω ρε φίλε, εμένα με απασχολεί θα κάνει με τον Άρη. Που εκεί έπειτα ο Άρης έχει συγκεκριμένη πρόταση. Προφανώς όμως όταν η πρόταση από το Μεξικό όπως λέγεται είναι τριπλάσια από του Άρη. Ναι. Προφανώς και η Λας Πάλμας, δηλαδή ο Άρης τι θα έκανε. Είχες μια πρόταση από μια ομάδα που ήθελε, πουλάμε τον Παπαδόπουλο. Στη Φλαμουρτάρη. Γιατί τους αρέσει πάρα πολύ εκεί η ζωή στην Αλβανία και τα λοιπά. Και μας δίνει η Φλαμουρτάρη 1 εκατομμύριο. Ναι. Και έρχεται η Οσοκαοπούνκι και λέει 3. Τι θα κάνουμε εμείς. Εμένα πόσα μου δίνει αυτή που ανέφερες. Τι. Πόσα μου δίνει. Η μία σου δίνει 300. Ποια μου δίνει 300. Η Φλαμουρτάρη. Η άλλη πόσα μου δίνει. Και η άλλη σου δίνει 300. Ναι. Αλλά. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Αλλά δίνει 3 εκατομμύρια στον Άρη μας. Ναι. Ο Άρης θα κάνει. Τι θα σου πει. Εγώ επειδή είμαι Αριανός. Ναι. Θα πω ότι με νοιάζει το καλό της ομάδας. Θα πάω στην ομάδα που δίνει τα περισσότερα. Έτσι θα πει και ο Ματέος στο τέλος. τι γελάς. Εγώ θα σκεφτώ έτσι. Να πάρει λεφτά η ομάδα. Ε, φίλε. Δεν είναι Αριανός ομάδα. Δεν είναι Λας Πάλμας ο Ματέο. Όχι, δεν είναι. Θα πιεστεί το παιδί, θα του δώσουν κάτι παραπάνω από εδώ, από εκεί, θα του πούνε τι να κάνει. Θα πέθει στο τέλος, θα πάει. Εντάξει, άμα υπάρχει αυτό. Απ' την άλλη, μπορεί να είναι και παιχνίδι αυτό. Να ξέρεις. Έχει τραβήξει πάρα πολύ. Δηλαδή, το παιχνίδι μπορεί να είναι στο εξής. Παιδιά, άμα έχει πωληθεί, έχουμε συμφωνήσει με αυτούς και τα λοιπά, εδώ στα 300 χιλιάρικα παραπάνω. Να τον πείσουμε να έρθει σε εσάς. Νομίζω τον έχουμε πείσει μόνοι μας. Το όλο ζήτημα έτσι όπως έχει εξελιχθεί πλέον δεν ανταποκρίνεται στην εικόνα του Ματέου, στο ταλέντο το οποίο έχει. Εντάξει, δηλαδή το έχουμε παρακάνει πλέον με το ζήτημα του Ματέου πάρα πολύ. Τέλος πάντων, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Παιδιά, κούρασε το θέμα. Ε... Λοιπόν, τι κάνω εγώ σαν Καρυπίδη, στέλνω ένα email. 5 μέρες, παιδιά, αποφασίστε γιατί έχω προγραμματισμό. 25 Ιουλίου ξεκινάμε. Τι θα γίνει δηλαδή τώρα. Ε, καλά, δεν μπορείς να... Πρόσεξε λίγο. Δεν μπορείς να πιέσεις. Μπορώ. Ε, τι μπορείς, μπορείς. Πάω για άλλα. Μπορώ, είμαι ο Καρυπίδης και μπορώ. Πει ωραία, πάνε για άλλα θα σου πει η Λας Πάλμας. Ε, θα πάω για άλλα. Τι θα κάτσω να παίζω τώρα. Μα ήδη πάει. Μα ήδη βλέπει και άλλους πιθανούς στόχους. Δεν πηγαίνει τον προγραμματισμό του με βάση το Ματέο. Έχει κάνει την πρότασή του, καλώς την έχει κάνει, τον περιμένει. Ναι, παιδιά, όμως δεν έχει βγει τίποτα προς τα έξω. Δεν έχει ως τίκο κάποιο όνομα. Κινούνται μυστικά, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Καλά κάνουν στην ΠΑΕ. Έχουμε 19 Μαΐου, παιδιά. 20 Μαΐου έχουμε. Εκεί, 20 είναι. Μαΐου. Μαΐου. Εσύ μαγειρεύεις. Μα εμείς τα μαγειρεύουμε, ρε φίλε. Αλλά όταν ο παίκτης παίζει ακόμα τώρα στην Σεκούντα Division ή στην Πριμέρα Division ή στην Νορβηγία, δεν ξέρω εγώ πού, δεν μπορείς να βγεις εσύ πριν τελειώσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις να πεις έρχεται στον Άρη. Για ποιο λόγο. Τι για ποιο λόγο. Γιατί αυτό παίζει αλλού. Εκεί τι έγινε. Ε, καλά, για σένα δεν σε ενδιαφέρει, αλλά ενδιαφέρει προφανώς αυτούς που παίζει αλλού. Α, ίσως. Ε, τι ίσως. τον ίδιο δεν τον ενδιαφέρει. Δηλαδή, συγγνώμη, άμα εσένα πριν τελειώσεις, πριν βγεις στην Ευρώπη, τα 4-5 μάτς βγαίναν και σου λέγανε ο Ντιγκινί έχει κλείσει το καλοκαίρι, πάει στην Οσοκαοπίνκι. Εσύ τι θα έλεγες. Α, εντάξει, δεν πειράζει όταν λήξει να πάει όπου θέλει. Ότι κινεί το συμβόλαιο ότι έχει λήξει καταρχής. Όχι. Όχι. Ε, τότε πώς θα κλείσει εκείνος όπου θέλει. Με τον ίδιο θα τρόπο. Θα πρέπει να πρόταση. Όλα αυτά. Άκουσε με λίγο. Στα λόγια μου έρχεσαι. Άρα, ένας ποδοσφαιριστής, πες ότι θέλει ότι παίζω εγώ στην Ισπανική Αλμπαθέτε. Και έχω συμβόλαιο άλλο 1 χρόνο. Αλλά είμαι και δεν είμαι στις επιλογές. Και τα έχω βρει με τον Άρη. Τι είναι πιο εύκολο, να πάω εγώ που δεν είμαι στις επιλογές και να τους πω παιδιά, δεν με θέλετε, δώστε μου ό,τι χρωστάω, ό,τι μου χρωστάτε, να φύγω. Ναι. Ή να εμφανιστεί η ομάδα να με θέλει και να πει η Αλμπαθέτε, μεγάλε, έχεις άλλο 1 χρόνο συμβόλαιο, για να φύγεις φέρε μου μια κατοστάρα. Όλα αυτά
Είναι διαπραγμάτευση. Υπάρχει παιχνίδι διαρκώς στον χώρο των μάνατζερ, των ομάδων κτλ. Δεν είναι τόσο απλό να λέμε «Α, θέλουμε αυτόν, πάρ' τον». Το θέμα είναι ότι ρε παιδιά, έχει καταθέσει πρόταση η ομάδα εδώ και ένα μήνα. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και δεν έχει γίνει τίποτα. Και ούτε θα γίνει για τον επόμενο μήνα, αν θες την άποψή μου. Η Las Palmas έχει το δικαίωμα να πουλήσει τον ποδοσφαιριστή μέχρι τις 31 Αυγούστου. Μπορείς να μου πεις ένα λόγο για να το δώσεις σε εμάς με ένα 200, ένα 300, ένα 400, πόσο είναι στις 18 Μαΐου. Το μόνο που βγαίνει παρά έξω ότι η Ντεμέκ έχει πουληθεί, αλλά ουσιαστικά πρόταση δεν ήρθε. Εγώ ακούω το management του παίχτη. Η πρόταση που έχουμε στα χέρια μας είναι αυτή του Άρη και κανένας άλλος. Αυτό λέει ο manager του παίχτη. Ο πρόεδρος της Las Palmas όμως λέει ότι έχει πουληθεί ο παίχτης. Τώρα. Δηλαδή θα με πουλούσαν εμένα σαν Γκαρσία και εγώ να μην έχω ιδέα. Τι να σου πω. Η ομάδα να μην έχει ιδέα. Ναι. Το φυσιολογικό είναι ότι πρέπει να έχει. Λογικό δεν είναι. Έτσι. Τέλος πάντων, καλά κάνανε και κάνανε πρόταση 1,5 εκατομμύριο μέχρι εκεί που μπορεί ο άνθρωπος. Είναι καλός παίκτης, χαλάλι του, αλλά με 500 βρίσκω και καλύτερο. Σωστό. Με 500 χιλιάρικα βρίσκω καλύτερο. Ναι, μεν είναι εξελίξιμος, μπορεί κάποια στιγμή να μου τα φέρει πίσω, αλλά τίποτα δεν είναι σίγουρο στο ποδόσφαιρο. Ένας τραυματισμός σε γυρνάει 2 χρόνια πίσω. Δεν πας πουθενά. Γενικότερα, από ό,τι βλέπω, αν προσέξει ο Άρης φέτος, γιατί ακούω στον Ολυμπιακό κάτι Μπρούνο, θα πάρουν τον Μπρούνο αυτή με τον Μπον σε 4-4 γκολ, ο ένας ο άλλος, 2 assist, θα πάνε να χτυπήσουν πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ να πούμε θε με ποιον. Άμα προσέξει λίγο ο πρόεδρος στις επιλογές, είμαι δεύτερος. Για να είσαι δεύτερος πρέπει και ο Σφυρίχτρας, ο Σφυρίχτρας 4 και ο Σφυρίχτρας 7, ό,τι βλέπουν στο ΒΑΡ να το σφυρίζουν. Όχι και να βλέπουμε στο ΒΑΡ χέρι και να μας λέει corner. Δεν θα μπορεί να ξεφτυλιστεί τόσο ο Σφυρίχτρας ναι. Πλέον. Καλά. Δεν θα μπορεί ο Γερμανός δεν ξεφτυλίστηκε. Κάτσε να δεις τώρα που θα περάσουμε το ΒΑΡ από τον χρόνο. Περίμενε. Να δεις. Θα βλέπει ο Κάκος, θα βλέπει τη βουτιά του Μπίσεσβάρ στο ΠΑΟ Κάρης και θα λέει ο Κάκος από την κάμερα ναι, ότι ναι, είναι πέναλτι. Ο Κάκος θα λέγει από τώρα, από φέτος. Ποιος μας είπε ότι αντίστοιχοι κάκοι δεν θα υπάρχουνε. Δεν ξέρω, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Κάτι ακούγονται για play-off πρωταθλητή μέσα, κάτι τέτοιο. Δεν έχουν αποφασίσει ακόμα γι' αυτό, το δούμε στην πράξη. Τετάρτη θα ξέρουμε. Αλλά πρέπει να είσαι στους πρώτους 4. Ναι. Για να μπει στα play-off. Και να έχουμε τότε. Ακόμα δρόμο μέχρι τότε. Κάτσε να δούμε. Κάτσε. Έχουμε ακόμα δρόμο. Δεν είναι, ρε παιδιά, κοιτάξτε να δείτε γύρω-γύρω. Δεν με φοβίζει κανένας. Ειλικρινά. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ είναι μια κατηγορία πάνω οικονομικά από όλους. Μπορεί να αγοράσει και να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά από ό,τι βλέπω εγώ, επειδή διαβάζω και του Ολυμπιακού, διαβάζω και τη ΑΕΚ, εκεί υπάρχει άπνοια. Πάει τώρα να μου πάρει τον Μπρούνο. Ποιος να πάει να πνιγούν όλοι στον Πασαλιμάνι εκεί πέρα, τον Μπρούνο που απέριψε ο Άρης. Τους πουλάνε παπά. Χαμηλά την μπάλα. Όχι, εγώ χαμηλά την έχω, αλλά κοιτάξτε γύρω-γύρω. Τους πουλάει παπά ο Μαρινάκης. Καλά, κάτσε. Έχουμε ακόμα το Ιούνιος δεν πήγε. Δεν ξέρουμε τι θα φέρει ο Ολυμπιακός και όχι ο Ολυμπιακός. Περίμενε, κάτσε. Από ό,τι το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που το διαβάζω, διαβάζω και τη ΣΑΚ, διαβάζω και του ΠΑΟΚ, κάτι λιμά. Είναι νωρίς ακόμα. Είναι νωρίς, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν σκέφτονται αυτοί οι δύο τουλάχιστον Ολυμπιακός και ΑΕΚ να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Ειλικρινά. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Να είσαι καλά, καλό απόγευμα. Έχουμε άλλο Χρήστο. Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο break για τη σημερινή εκπομπή. Μην ξεχνάτε ότι μαζί μας είναι τη δεύτερη ώρα και ο Φτίκας, πλακάκι και ήδη γηνής, με νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλη την άνοιξη και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω τον κήπο του καλού, τηλέφωνο 2310-905-503 και Mr. Gold, την κορυφαία πίτσα της πόλης. Delivery 62-85-86 από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τη 1 το βράδυ. Πάμε στο break και επιστρέφουμε. Τελευταίο μισάρο. Ωραία, κάθε 15 μέρες ασχολούμαστε με τον πρόεδρο. Σημαίνει να πάμε. Ναι. Εκπληκτικό. Εντάξει. Πάντως από την πλευρά του παίχτη και τους εκπροσώπους του παίχτη υπάρχει άγνοια. Εγώ λέω το εξής, ρε φίλε. Okay. Το έχουμε και ατάκα στο Λαμπαοτάρης. Ναι. Okay. Λες πολύ πολύ. Και αυτή την άγνοια, συγγνώμη, σε διακόπτω, επειδή σήμερα επικοινωνήσαμε και με τον κύριο Τεμπαρτόλο για το θέμα του Μαρτίνες και το ρωτήσαμε για το κομμάτι του Ματέο Γκαρσία, ναι. Μας μετέφερε αυτό το πράγμα ότι δεν υπάρχει κάτι. Δεν έχουμε τίποτα δεδομένο. Αυτή είναι η θέση τους. Εντάξει. Την άλλη λες ότι πωλήθηκε. Πες μας πού, αφού πωλήθηκε. Ναι, γιατί δεν λέει.
Μπορεί να υπάρχει αυτή η ιδιαίτερη εμπιστευτικότητα για την οποία έχει κάνει λόγο σε άλλες δηλώσεις. Που φέρεται να έχει κάνει βασικά κάποιες δηλώσεις. Τι να σου πω. Είναι μια ιστορία που έχει κουράσει πάρα πολύ. Και υπάρχει ένας τρόπος για να βάλεις τέλος αυτήν. Ποιος? Να πας και να πεις αποσύρουμε το ενδιαφέρον μας για τον Παντώνη Γκαρσία. Και τελειώνει και πέρα η ιστορία. Για πέσει ρε τώρα φίλε. Αυτό σου λέω. Τι? Γιατί δεν έχει αρχίσει να κουράζει και τον κόσμο δηλαδή αυτό το ζήτημα. Ναι. Τέλος πάντων. 2-3-10-2-87-8-8-8. Για κανένα 20 λεπτά ακόμα θα έχουμε ανοιχτές τις γραμμές. Για να τα πούμε και μαζί σας. Δεν ξέρω αν έχουμε φίλο τώρα. Έχουμε γραμμή, Χρήστο μου. Έχουμε γραμμούλα. Ωραία, πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Χαίρετε. Χρυσαφέ. Μάλιστα. Μην αδικείς τον εαυτό σου. Σε κάθε ποιο φορά. Θέμα. Μην επαναλαμβάνεσαι. Πιο πολλά πέρα δεν πήρες από τον ΠΑΟΚ. Και λες ότι ο ΠΑΟΚ έχει τις ενώσεις, έχει τις φυρίχτρες, έχει αυτά. Πήρες 10 πέρα, ο ΠΑΟΚ πήρε 8 ή 9. Έβαλες πιο πολλά offside goal. Την Τούμπα έβαλες offside goal. Δεν έδωσε πέρα τις οπίστες μας. Και εσύ τώρα λέγε Βάρ και Μάρ και Βάν και... Τι να δει και στον εαυτό σου. Δεν σε σώζουν αυτά που λες. Τελείωσες. Τι να τελειώσω. Πήρες πιο πολλά πέρα, βγήκες στο Θράσο και Πειραιά. Μα οκ, έχεις τις ενώσεις και παίρνεις από τον Αντί. Και. Τι και. Δεν ήταν. Πίσω. Πάω δηλαδή, άμα έπρεπε να πάρω 20 και πήρα τα 10 και είναι πιο πολλά από αυτά που πήρες εσύ, πρέπει να πάρεις 4 και πήρες τα 8, είσαι αδικημένος. Το παδικείο, κάνε το... Εντάξει, αλλά λένε ότι κάτι δεν στέκουνε, ρε. Όλα τα... Όσα λέμε στέκουνε. Τότε πάρτε το... Πόσο λένε, ποιος είχαμε το Σαρί, πάρτε το... Πόσο λένε, το Μπριάκο. Όχι, δεν θέλω το Σαρί, γιατί ο Σαρίς δεν με άφηνε, με έριξε κατηγορία. Και ο Γκυρτζίκης που ήταν του Βασίλη Γκαγκάτση που στηρίζεις ο αντιπρόεδρος, δεν με ανέβασε κατηγορία. Είναι 10 πέναλτι και μιλάει. Ξαναλες πάλι το ίδιο πανηγύρι. Είπες δύο ονόματα. Σου λέω λοιπόν. Αυτή λοιπόν του Σαρή ήταν με τον Βασίλη τον Γκαγκάτση. Τον μέτοχό σου. Τον κουμπάρο του Ζαγοράκη δηλαδή, φίλε. Αυτόν που ο γιος του είναι στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Άσε τα πέναλτι και τις μπαρούφες και μίλαμε γεγονότα. Ο κύριος Βασίλειος Γκαγκάτσης είχε αντιπρόεδρο τον κύριο Σαρή και τον κύριο... Θα μου απαντήσεις αυτό. Τι θα απαντήσω, απαντάω. Σου απαντάω ξεκάθαρα. Σου απαντάω ξεκάθαρα. Τι άλλο θες να σου για να σου απαντήσω. Εντάξει, έχει τις ενώσεις, έχει τις φυρίγκες, έχει τα πάντα. Μπράβο. Αν έχεις εσύ τις ενώσεις, ναι. Πόσα πέρα θα πέρας. 20. 25, 30. 20. 20 δικαιούμουν, 20 θέλω να πάρω. 20 μου γίνανε και μου δώσαν τα μισά. Το ΠΑΟΚ πόσα γίνανε και δεν δώσανε. Στον ΠΑΟΚ δεν του δώσανε 2 και του δώσαν 10 μούφα. 2. Μπορώ 2. Να σου δείξω 7-8 να συνεχίσουμε κάπου. Το... Καταρχήν αυτό που πήρε το πιο μούφα απ' όλα είναι μες στο Βικελίδης. Με το χέρι του Τζανακάκη που είναι ακούσιο. Αλλά το πήρε και πήρε το αποτέλεσμα. Δεν θα το έπαιρνε. Τον Ιταλό πιάσαμε εκεί πέρα. Τον Ιταλό. Δεν είπα ότι. Εγώ είπα τη λέξη πιάσατε. Και εδώ το δικό σου τα πεναλτάρα, ε. Κανονικότατο. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Δεν ήταν. Συνέχιζε να αδικείς τον εαυτό. Δεν ήταν. Εγώ λέω ότι όχι δεν ήταν. Ωραία. Έχουμε διαφορετική άποψη λοιπόν. Και ο ΠΑΟΚ έχει τις ενώσεις και εσύ. Δηλαδή και κερατάδες και δαρμένοι. Δηλαδή και έχουμε τις ενώσεις και εσύ έχεις πιο πολλά πέρα. Καλά τώρα και κερατάδες και δαρμένοι να είστε. Άμα το λες, δεν θα σε πω. Άμα το λες εσύ, κάταξες. Δεν θα σε πω. Να πληρώνω εγώ και εσύ να παίρνεις απέναντι. Ωραία δουλειά, ε. Γιατί τι πιστεύεις, ότι αν φτάσουμε, ότι αν φτάσουμε στο σημείο να διεκδικούμε το ίδιο πράγμα θα είναι το ίδιο. 5 βαθμούς πίσω, εντάξει. Πόσο, λέμε, πόσο, α, πόσο. 47, 43. Πόσο. Γιατί δεν λες σωστά την αριθμητική, δεν έμαθες σωστά πόσο κάνει το, η αφαίρεση. Πόσο είναι, και με μία 2 εγώ πόσο είναι. Α, ξέρω. Και με μία 2. Δεν μου λες, δεν μου λες μια που λες για τις ενώσεις. Εκεί πόσο που πετάσατε τις μολότοφ στο ΠΑΟ Κάρι στο κύπελο, γιατί δεν τιμωρήθηκες, δε φίλε, αφού δεν τις έχεις ενώσεις. Έλα τώρα. Εκεί που πέταξες φωτοβολίδα ευθείας βολής μες στη Νέα Σμύρνη, γιατί δεν τιμωρήθηκες. Το πέναλτι είναι πιο σημαντικό ή η φωτοβολίδα ευθείας βολής που πληρώνεις πρόστιμο. Οι ενώσεις στο μετοχικό κεφάλαιο. Ξαναπάς τα ίδια πάλι. Απάντησε στην ερώτηση αφού δεν θα κάνουμε διάλογο. Η ευθεία βολή φωτοβολίδα είναι πιο σημαντικό ή το πέναλτι. Εγώ βλέπω τα πέναλτι σου, το offside goal που θα πάρει. Έγινε. Ο Νορβηγός πάει για τέτοιο, για αρχιδιαιτής από τι έμαθα. Ο υπόπτης.
Να είσαι καλά. Και να στηρίζεις την εκπομπή καθημερινά. Αλλά όταν σε παίρνουν τηλέφωνο, να λες: ακούω όλα, πάω τάρις. Μη λες ψέματα ότι δεν ακούς. Να το λες. Και να το λέτε. Είσαι ξέμπαρκος, τελείως σήμερα. Είπαμε τίποτα για ενώσεις και τέτοια. Σήμερα δεν είπαμε. Αλλά ποιος έχει την ίγα. Μοιάζεται. Κοίταξε, είπε ο φίλος και κερατάς και δαρμένος. Έτσι δεν είπε. Αφού το είπε. Αυτό εγώ. Δηλαδή, εμείς θέλουμε τα πέναλτι τα οποία πήρε ο Άλης. Ήταν, δηλαδή... ήταν κανονικά αφού. Ήταν κανονικά. Τι κάνουμε δηλαδή. Ένα μόνο δεν είναι με το Παναθηναϊκό. Να μην είναι. Ένα. Εδώ... παρακαλώ. Γεια σας. Πώς σχολιάζουν τις δηλώσεις που αφορούν τον Άρη κάτω από τα site της Nova Sport ή οπουδήποτε βλέπουμε στο Facebook και σε παντού. Ναι. Έτσι βγαίνουν και στα ραδιόφωνα. Έχουν πάθει παράκρουση. Δεν απαντάνε όμως αυτά που τους λέω. Έχουν, καλά, τι να απαντήσουν. Δεν ασχολείται κανένας μαζί τους, είτε στην Αθήνα είτε πουθενά. Ξέρετε, απ' να έχει πάρει double και να μην ασχολείται κανένας μαζί. Να σου πω κάτι. Έχω μιλήσει πολλές φορές για τα θέματα των ενώσεων της διαιτησίας. Σήμερα όμως δεν είπα κάτι. Αυτοί από τη μια μεριά χαίρονται που η Ξάνθη είναι το παραμαγαζάκι τους. Από την άλλη μεριά δεν αποδέχονται τον όρο ότι έχουν πάρει, ότι έχουν τις ενώσεις. Έχουν μια τεράστια σύγκριση στο κεφάλι τους, οπότε μην τους δίνει σημασία και μην βγάζει τέτοια καρτούν κάθε τρεις και λίγο, δεν αξίζει. Εμείς δεν φταίμε τίποτα, δηλαδή, να ακούμε τέτοιους, ας πούμε, τύπους. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θα ήθελα να μάθω αν και κατά πόσον έχετε κάποια πληροφόρηση για το center for, για τα χαρακτηριστικά του παίκτη. Εδώ, κύριος δημοσιογράφος. Τα χαρακτηριστικά δεν θέλω να μου πει όνομα ή οτιδήποτε. Ναι. Τι ακριβώς ψάχνουμε σε αυτή τη θέση και στη θέση του 8. Ο όνομα ξέρουμε. Ο Νίλς Χόλγκελσον είναι. Το θυμάσαι, το Νίλς Χόλγκελσον. Και τα Μάρις θέλει ένα φόρ ο οποίος θα είναι το πολύ 1,85. Όχι παραπάνω. Πόσο? Το πολύ 1,85. Άμα είναι 1,86 δεν τον παίρνουμε δηλαδή. Εντάξει, άντε 1,86. Δεν θα είναι δηλαδή ούτε πολύ ψηλός ούτε πολύ κοντός. Θα είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Θα είναι καλός με την μπάλα μακριά από την περιοχή. Δεν θα είναι δηλαδή. Ακριβώς αντίθετο του Γιουνές. Και θα είναι εκτελεστής μέσα στο κουτί δηλαδή. Και θα σου κάνει πάνω από 10 γκολ μέσα σε ζωή. Μια τέτοια περίπτωση επιθετικού ψάχνεις. Βάφτισε τον Κάμπορα τότε να τελειώνουμε. Ο Κάμπορα δεν ήταν 1,85. Ήταν 1,80. Εντάξει. Τι θες. 1,80. 1,79-1,80 ήταν, ναι. Την επιτόπια τρίπλα την έχει μέσα στην περιοχή. Ο Κάμπορα. Όχι, ρε, αυτό που είναι να πάρουμε. Τι είναι αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι υπάρχει κάποιο συγκεκριμένα που είναι να πάρει. Ο Κάμπορα ήταν 72 χρήσανθε. Ψέματα. Αφού εδώ έτσι λέει. Και επειδή το λέει εκεί. Ναι. Εντάξει, θα είναι και τεχνίτη, θα έχει. Όντως, θα είναι καλό με την μπάλα. Σιγά μην ήταν 1,80. Ναι. 1,72 μόνο. Ναι, ναι, ναι. Ψέματα. Ο Κόκε πόσο ήταν. Σέργιο Κόκε. Μάλιστα. Κόκε, ψάχνεις, για να στο θέσω λίγο πιο απλά, ψάχνει ένα φόρ. Οπα, έπεσε φίλο. Ναι. Για να το ολοκληρώσω και πάμε στον επόμενο. Ψάχνει ένα φόρ που είναι πιο συμμετοχικό. Συμμετοχικό. Αυτό. Πάμε στον επόμενο. Μάλιστα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Εγώ θέλω Μανιά. 1,79. Πάει ο Μανιάς, φίλε μας, τον φάγανε οι Πολωνοί. Έφυγε η Πολωνία. Πήγε η Πολωνία, ναι. Όχι ρε Γιάννη. Μόλις τον μίλησα την Παρασκευή, μετά από 2 ώρες ανακοινώθηκε. Στόμα είναι αυτό. Κοίταξε, προφανώς την ώρα που εγώ το μιλούσα ήταν ήδη εκεί. Θέλω Αλκμάρ. Τι θέλεις? Αλκμάρ. Αλκμάρ να παίξουμε. Τι Αλκμάρ, ναι. Τρελώσε ρε. Γιατί? Ρε άσε ρε να παίξω με καμία βιντεότον τώρα, άσε με τώρα. Βιντεότον. Θέλεις Αλκμάρ και Μαλκμάρ τώρα, άσε τώρα. Κανία εκεί, Λιθουανία, Λετωνία, Αυστρο-Ουγγαρία. Κάτι άλλο. Ας βρει ο πρόεδρος ένα στη θέση του Ματέο με 250 χιλιάρικα να το φέρει και αν έρθει ο Ματέο τον Αύγουστο ή όποτε έρθει, θα είναι σαν να έρθει μια καινούργια μεταγραφή. Σωστό. Συμφωνούμε. Αυτό είναι το πιο σωστό και δεν πρέπει να ασχολούμαστε άλλο με τον Ματέο. Αν έρθει, αν μείνει, καλός να μείνει, καλός να ορίσει, θα είναι το καλύτερο. Αλλά πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε ένα στη θέση του. Εντάξει, κλείς το παράθυρο τώρα. Είναι πολύ, ναι. Ναι, φυσάει πολύ ρε παιδιά, σήμερα, γιατί έτσι. Σωστό. Άντε κλείσε. Άντε γεια. Άντε καλησπέρα. Γεια σε καλά. Με ανοιχτό παράθυρο. Αυτός άμα τον βάλεις αυτόν και τον κάνεις αναγραμματισμό. Αυτόν τον παίκτη που βλέπεις. Τον κάνεις αναγραμματισμό το τρίτο με το τέταρτο γράμμα. Ναι. Να δεις τι θα γίνει εδώ πέρα.
Φέρ τον αυτόν και μετά σου λέω. Καλή περίπτωση. Καλή περίπτωση. Ο συγκεκριμένος. Τους έκλεισες τους παίκτες, εντάξει. Ναι. Τους οριστικοποίησες τις μεταγραφές τους. Εγώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, ο Νίλς Χόλγκερσον θα έρθει. Αυτό δεν θα το κάνω πλάκα, ρε φίλε. Ο Νίλς Χόλγκερσον και ο... Τον πρόλαβες εσύ? Όχι. Τον πρόλαβες, πολύ. Νίλς Χόλγκερσον. Ναι. Μάσα Κριστάρα. 500 χρόνια. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, κάθε φορά που το βλέπω αυτό συγκινούμε, γιατί δεν ξέρω τι έγινε στο τέλος. Είχες μια προσμονή το παιδί να γυρίσει στους γονείς. Πάντα έφτανε στο σημείο λίγο πριν να φτάσει να γυρίσει στους γονείς και κάτι γινόταν και δεν γύρισε στους γονείς. Τελικά γύρισε. Στο σπίτι του. Γιατί πού ήταν? Το είχαν πάρει, είχε γίνει μικροσκοπικός και τον είχαν πάρει. Τι ήταν, πελαργή, τι ήταν αυτή, ρε. Πάπιες. Ιχίνες, μπράβο, ιχίνες και τον πηγαίνανε ένα ταξίδι. Τι λέω. Και κάποια στιγμή γύρισε στο σπίτι του, ναι. Τον έβλεπε ο μπαμπάς και η μαμά του και λέγανε η μαμά του, έλεγε η μαμά του, πού είναι το αγοράκι μου τώρα που χάθηκε και τα λοιπά, το αγοράκι. Συγκινητικό, φίλε, συγκινούμουν. Πάρα πολύ ωραίο. Και όλο έφτανε στο. Αυτό ήταν σειρά. Σειρά, ναι, Νίλ Χόλγκερσον. Καινούμενο. Έλα. Η Αλεπού πήγαινε να φάει τις πάπιες και τέτοια, τις χήνες, τι ήταν αυτό και τα λοιπά. Και όταν ήταν λίγο πριν φτάσει στον μπαμπά του και στη μαμά του, τους έδειχνε να τον νοσταλγούνε, κάτι γινόταν και έφευγε πάλι μακριά. Μετά μεγάλωσα και δεν είδα τη συνέχεια. Αλλά θα μου λέει, ποιος θα, ποιον φορ θα πάρει, τον Νίλ Χόλγκερσον. Παρακαλώ. Χαίρετε. Γεια σας, παιδιά, και καλή εβδομάδα. Γεια σας. Εσείς δεν βλέπατε Νίλ Χόλγκερσον, εσείς βλέπατε το μικρό σπίτι στο λιβάδι. Δεν μου λέει ποιος είναι ο ειδικός από τους δύο σχετικά με τους παίκτες που θα πάρουμε, ο κύριος Παπαδόπουλος. Ναι, ο κύριος Παπαδόπουλος είναι ο δημοσιογράφος της εκπομπής. Ναι, θέλουμε το συμμετοχικό, είπατε κύριε Παπαδόπουλε. Ναι. Ποιο συμμετοχικό, ναι. Ναι. Ποιο συμμετοχικό, δηλαδή θέλουμε να κάνει τρίπλα μέσα στην περιοχή, να πασάρει κάθετα. Σωστά τα λέω μέχρι εδώ. Καλά, δεν πασάρει κάθετα, τι είναι, δεκάρι. Παιδί μου, πες ότι βρίσκεται στο καρούμπαλο και έρχεται δεξιά το δεξί το, ναι, το παιδί, okay, από εκεί. Θες ένα τέτοιο φόρνο. Θες ένα τέτοιο φόρνο. Να δίνει λίγο εδώ, να έχει και επαφή με τα δίχτυα, έτσι. Πάτε εδώ στη γωνία στα πάμπλ και πάρτε έναν. Ωραία. Να ρωτήσω εσείς που τα γνωρίζετε αυτά εκεί στο μεγάλο. Ο Φιρμίνιο πότε μένει ελεύθερο? Έλα. Άμα θες βρίσκεις. Ναι, ρε, άμα θες βρίσκεις. Το πρώτο χαρακτηριστικό. Ρε φίλε, δεν έχω καθορίσει εγώ τα θέλω. Α, δεν τα καθορίσει. Εγώ τα έχω καθορίσει τα θέλω. Εγώ σου λέω το εξής. Αλλά το πρώτο που κοιτάει ο Άρης όσον αφορά το φόρ είναι να βρει έναν killer. Δηλαδή να έχει το εύκολο γκολ. Πρόσεξε τώρα, για να δεις πόσο άδικο είναι αυτό το καταραμένο το άθλημα. Ναι. Δηλαδή, ρε φίλε, δεν έπαιζε αυτός και έβαλα 4. Κατάλαβες? Ποιος, ε? Και κατά τα άλλα τώρα εσύ λες να είναι έτσι, να είναι γιουβέτσι, να είναι κοκορέτσι. Ποιος δεν είναι έτσι? Και έρχονται τα λιμά από πίσω και βάζουν 4. Τέσσερα εσύ που λες για το άθλημα να είναι έτσι, να είναι γιουβέτσι, να είναι κοκορέτσι. Αν ξημερώσει η μέρα σου, Νίκο Παπαδόπουλε, τη Manchester United. Τη Manchester United. Να μην έτσι να μου έρθουν τα παιδιά. Πήγε στους ομίλους. Γιατί United. Μπήκε στους ομίλους. Μπήκε στους ομίλους του United. Καλά δεν δίνει προκριματικό. Γιατί πήγε στους ομίλους. Μου έλεγαν ότι προκριματικά δίνει το... Πήγε στους ομίλους. Πήγε στους ομίλους. Πήρε εσύ το κύπελλο. Το κύπελλο και πήγε στους ομίλους. Πολεύουν τα πράγματα. Δεν ξέρω αν θα φτάσω μέχρι τους ομίλους. Λίγο τώρα έτσι μου χάλασες όλο το όνειρο να πω. Και πας στους ομίλους και βγάζει η κληροτίδα. Άρης μετά από λίγο. Manchester United. Έχουν αρχίσει ήδη καμιά να πούμε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν κάνω εγώ το match program. Τώρα θα έχουμε match program εμείς στην Ευρώπη. Κανονικά θα πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουν, πρέπει να κάνουν οι συνάδελφοι. Ναι. 32 σελίδες, 48 έβγαζα. Πόσες? Νίκο Παπαδόπουλε. Μία λάθος σελίδα βέβαια μέσα, αλλά 48 βγήκαν. Έλα, Θανάση. Νίκο Παπαδόπουλε, άκου να δεις. Ξέρεις πώς το σκέφτηκα αυτό. Αυτό το, πώς το λένε, play-off. Το λένε το play-off. Λοιπόν, 0-0 εδώ. Με ποιον? Και 1-1 εκεί. Ορίστε, με τη United. Ναι, εννοείται. Ναι, αλλά πάει η United, δηλαδή... Θανάση, τώρα τελειώσαμε. Τι θα κάνουμε? Παίξε με την Γούλφ, δεν πειράζει. Παίξε με την Γούλφ, θα κάνουμε. Άντε με την Γούλφ. Εκείνη φορά και κυτρινό μαύρα, ρε. Είναι... Έχουμε συμπάθεια εκεί. Τα κυτρινό μαύρα το μας παίξε με τη Hoffenheim. Με τη Hoffenheim μην παίξει καλύτερα. Hoffenheim λίγο δύσκολο να παίξει. Γιατί το 0-0 εδώ και το 0-0 εκεί, δε. Με την Άιντρα.
Φραγκφούρτη. Η Άιντραχτ δεν ξέρω αν βγήκε η Ευρώπη. Να σκεφτούμε και τον κόσμο που θα θέλει να ταξιδέψει. Η Φραγκφούρτη είναι μια πολύ ωραία προορισμό. Στο δεύτερο προγραμματικό, επειδή ενημερώνεται. Α, έχουμε νέες προσθήκες. Την Εσπανιόλ. Δεν τα έγραψε όμως. Κοιμάστε το πράγμα. Περιμένουμε να ολοκληρωθεί, Χρυσανθέ. Γιατί δεν μπορούσαμε να γράψουμε σήμερα. Το παζλ. Εσπανιόλ. Οι νέοι αντίπαλοι. Εσπανιόλ. Στο δεύτερο προγραμματικό. Αύριο το πρωί, βάλτε. Στο δεύτερο προγραμματικό που δεν του βγήκε. Εσπανιόλ, Γούλφς, Άιντραχτ. Σπάρτα Πράγας βλέπω. Η Γκαμπάλα. Από το Αζερμπαϊτζάν. Την Γκαμπάλα, ρε. Πάμε σε καμιά σοβαρή Λοκομοτίβ τώρα. Εκεί που ο ήλιος πέφτει, ξέρω εγώ τι ώρα πέφτει. Να... Άστα εκεί να τώρα βρε τώρα. Στα σοβαρά εκεί. Θα μας πεις τα Καζακστάν, θα μας πεις και τις Μολδαβίες να πω. Ο Γιουνές, σας ενημερώνω, είναι στο στάδιο της ομάδας που λέγανε ότι υπέγραψε. Στη Ρουμανία. Οπα. Ποιος ήρθε? Ο Γιουνές. Ήλιε Ντάνα, ο Άννα, πώς είναι αυτό, Στέντιουμ. Στον τρίτο... Στην Πετρολούλ, πώς λέγεται αυτή η ομάδα? Πετρολούλ, ναι. Εδώ να πεις. Είχε δηλώσει πάντως που πριν λίγες μέρες, που κάνουμε κάτι δηλώσει στο πλαίσιο της Children's Day, ότι δεν ισχύει. Λέει, δεν και τι κάνει εκεί στο γήπεδό της τότε? Η γυναίκα του Ρουμάνα είναι? Ναι. Έγινε. Λοιπόν, στον τρίτο προγραμματικό βλέπω είναι νέες, νέες ομάδες, η Μπνέι Γεχούντα, η Ριέκα. Δύσκολη η Ριέκα. Ναι. Όχι, όχι, η Σταντάρ Λιέγης. Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Το Παναθηναϊκό. Αν δεν περάσει τη Σταντάρ. Δύσκολη η Σταντάρ. Final Four εκεί πώς το λένε. Δύσκολη είναι η Σταντάρ. Σταμάτα. Εάν δεν περάσει τη Σταντάρ, δεν έχεις όνειρα για Ευρώπη. Ποιοι Βέλγοι τώρα, άντε να μην αρχίσω. Ποιοι Πολωνοί και ποιοι Ελβετοί. Σοβαροί να είμαστε. Ωραία τα λες. Άντε να μην ανεβάσω στροφές τώρα. Σοβαροί να είμαστε. Μάλιστα. Έτσι, μπράβο. Τώρα άμα θέλεις να κάνεις τώρα βελγικές ομάδες, ελβετικές ομάδες, σοβαρές ομάδες είναι σε τέσσερις χώρες. Τα άλλα είναι, όλα παίζονται. Είδαμε και με τη Σλάβα το πρωί. Αρκεί να έχεις μυαλό, ναι, ναι. Μυαλό, πόδια, ναι. Όλα γίνονται. Κάποιες φορές και να τα έχεις. Να μην σας θυμίσω τι έχει γίνει. Τέλος πάντων, ναι. Να ευχηθούμε καλή εβδομάδα στον κόσμο. Έτσι. Να είστε καλά. Και καλό βράδυ. Να είστε Γεια σας. Στους ομίλους έχουν περάσει απευθείας μέχρι στιγμή Χετάφε, Σεβίλη, Άρσεναλ, Μάντσεστερ United, Λάτσιο, η Μπορούσια Μεχενγκλάντμπαχ, η Βόλσμπουργκ, η Ρεν, η Σεντετιέν, Sporting Λισαβόνας και η Μέχελεν από το Βέλγιο. Βλέπω. Μάλιστα. Ωραία. Κοίτα, για τον πρώτο προκριματικό, από που θα προκύψει κατά πάσα πιθανότητα και ο αντίπαλος του Άρη, λίγες είναι οι θέσεις βλέπω που είναι πλέον ανοιχτές. Δηλαδή από την Κύπρο έχει βγει από όλο μέσου μια ακόμα ομάδα από την Κύπρο. Οι περισσότερες έχουν βγει από ό,τι βλέπω, ναι. Rangers, Kilmarnock, έχουν βγει περισσότερες. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα. Γιάννη Βαλαώρα. Για το συγκεκριμένο θέμα. Αφού έχουμε μια αρκετά ξεκάθαρη εικόνα όσον αφορά το Debrecen. Η Ουγγαρία, εν κακό, εν καθόλου καλό. Δεν έχουμε πάει στην Ουγγαρία. Έτσι. Ίντερ Τούρκο. Έχει και από, τα... και από το Φύρομ έχει, βλέπω. Όχι, δεν θέλω εκεί. Δεν θέλω, ρε, δεν θέλω. Γιατί ρε Χρήστα, μια εμπειρία. Δεν θέλω ρε φίλε. Δεν θες να πας εκεί πέρα. Όχι. Μάλιστα. Κιλμάρνοκ, θες να πας. Σκωτία. Ναι. Ναι, θέλει να πάει. Μάλιστα. Μάλμε, Νιούρκιπινγκ, του Κάλε Χόλμπερκ. Έχει πραγματάκια. Κρακοβία. Ναι. Λέγε Βαρσοβία. Και θα φάμε μια κοτρώνα. Ναι, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Χρήστο, έχουμε άλλη γραμμή. Ωραία. Να μην πάρουμε κιόλας σιγά σιγά να κλείσουμε. Αύριο, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο στο στούντιο. Στην αυριανή εκπομπή. Στην πρώτη ώρα τουλάχιστον, άμα έχει διάθεση και θέλει να κάτσει παραπάνω, θα είναι χαρά μας να τον έχουμε και όλο το δύο ώρο. Σιγά μην τον βάλουμε και τρία ώρα. Γιατί? Κάποιοι που έχουν έρθει εδώ πέρα, ένα χρόνο μετά παρακαλάνε να τους δώσουμε εκπομπή. Άλλο αυτό. Έχουμε και αυτό. Σαριόκλου, ψοφάει, θέλει να κάνει ραδιόφωνο. Λοιπόν, έχουμε ένα μήνυμα εδώ πέρα. Ο φίλος ο, ναι. Ο Θάνος...
Στέλνει μήνυμα, λέει, πες μας, λέει, για τις ημερομηνίες του δεύτερου προγραμματικού για να κανονίσουμε τις διακοπές μας. 25 Ιουλίου και 1 Αυγούστου. Μισονή του τρίτου. Του δεύτερου, μου γράφει. Μισονή το δεύτερο για τον Άρη, που είναι ο τρίτος για όλες τις ομάδες. Αμα θέλω να το διευκρινίσει, αλλά κάτσε να τσεκάρω και τις ημερομηνίες του... του τρίτου προγραμματικού. Αν τις έχει εδώ πέρα. Ναι, League Path. Εδώ πέρα δεν τις έχει. Πρέπει να μπω σε τη UEFA. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Οπα. Υποψήφι παντού. Ανοίγει σε ό,τι φωτογραφία ανοίγει, υποψήφι. Δημοτική σύμβουλη. Ναι. Γιατί κατέβαινες και στις επόμενες. Μου είπα να κατέβω σε αυτές. Αλήθεια. Ναι. Γιατί κατέβηκες. Γιατί πυρετώ τη δημοσιογραφία. Για να ενημερώνω τύπου σαν αυτόν που βγήκε λίγο πριν και μου έλεγε τις ενώσεις του ΠΑΟΚ. Γιατί αν δεν τα λέω εγώ, ποιος θα τα πει. Ο Ματζιούκης που ακολουθεί. Πολύ ωραίο ήταν αυτό. Τι. Θα τα πεις όλα. Σε ποια κατηγορία θα παίξεις. 8 Αυγούστου και 15 Αυγούστου τα παιχνίδια του τρίτου προγραμματικού. Τροπή 15 Αυγούστου. Αλητεία. Αλητεία της UEFA. Ναι. 22-29 τα play-off. Αυτό. Δηλαδή όσο περνάς θα σε πάει σε ρί. Άρα. Κάθε εβδομάδα θα έχει παιχνίδι. Ξέρεις τι θέλουμε. Τι θέλουμε. Να παίξουμε στις 8 εντός έδρας. Για να πάτε 15 Αύγουστο. Πρώτον 15 Αύγουστο να πάμε έξω. Και δεύτερον γιατί 15 Αύγουστο στην Θεσσαλονίκη. Ο Καρυπίδης θα ρίχνει πινέλη και πάλι. Καλά που είναι. Πού είναι ο κόσμος. Καλά δεν μου λέγατε να βγω Ευρώπη και να γεμίσει το γήπεδο. Τι δεν ήρθαν. 15 Αύγουστο. Όχι, εγώ πιστεύω ότι αν φτάσει σε εκείνο το σημείο θα λείπει και ο Καρυπίδης στην Μύκονο. Θα έχει λαό. Όχι, τι. Θα έχει, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Φέτος θα έχει. Δεν είχα παλιά Ζωριανό, θα αφήσει και τι χαλκιδικέ τη οικογένεια πίσω. Στη χαλκιδική θα λέει γυναίκα, φεύγω, πάω στο κήπεδο, έρχομαι το βράδυ. Σα ίσα, αργία είναι. Ορίστε. Είναι ούτε και αργία, δεν έχω τίποτα. Χαλκιδική μια μισή ώρα, τελείω. Έτσι. Μπαμπαμ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τα Data Labs που ήταν μαζί μα στη σημερινή εκπομπή. Αν θε να γίνει expert στην πληροφορική και απαραίτητο στην αγορά εργασία, παρακολούθησε σεμινάρια προγραμματισμού ανάπτυξη λογισμικού ιστοσελίδων τεχνικού δικτύων και απέξει πολυπίπεδη γνώση αντίστοιχη ενό μεταπτυχιακού εθνική αμήνη 14α. Βρίσκεται τα Data Labs τηλέφωνο 2310-2229-62 και datalabs.edu.gr. Κάπου εδώ σα αφήνουμε. Θα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Ακολουθεί ο Γιώργος Ματζιούκης με την Όρια Μπλε. Να είστε καλά.